Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Εδώ, στο Prime Time της Δευτέρας, σε ώρα αιχμής, απόψε ουσιαστικά ρίχνουμε την αυλαία των αυτοδιοικητικών εκλογών και από την ερχόμενη Δευτέρα και η εκπομπή ώρα αιχμής θα επιστρέψει στα θέματα που σας έχει συνηθίσει την καθημερινότητα και τις μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες. Βεβαίως, οι αυτοδιοικητικές εκλογές και οι δήμαρχοι που πλέον θα αναλάβουν τα ενία των Δήμων της Κρήτης από 1η Ιανουαρίου του 2024, στην ώρα αιχμής και μέσα σε αυτήν την τηλεοπτική σεζόν θα έχουν τον πρώτο λόγο, θα τους δείτε πλέον σε πιο ενεργή δράση μέσα σε δημοσιογραφικές έρευνες. Όμως σήμερα έχουμε επινίκεια. Έχουμε επινίκεια σε τρεις Δήμους της Κρήτης, στον Μητροπολιτικό Δήμο του Λασιθίου, τον Δήμο του Αγίου Νικολάου, στον Μεγάλο Δήμο της Ιεράπετρας και βεβαίως στον πιο τουριστικό Δήμο της χώρας, τον Δήμο της Χερσονήσου. Έχουμε τη χαρά και την τιμή απόψε εδώ σε ώρα αιχμής να φιλοξενούμε τους τρεις μεγάλους νικητές του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον νέο Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη. Καλησπέρα σας κύριε Μενεγάκη, καλώς ορίσατε. Συγχαρητήρια για την νίκη σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστούμε. Το νέο Δήμαρχο της Ιεράπετρας, τον κύριο Μανώλη Φραγκούλη, ο οποίος με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα σας κύριε Φραγκούλη, συγχαρητήρια και για τη δική σας νίκη. Σας ευχαριστώ που είστε απόψε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Μαζί μας και ο Δήμαρχος, ο νέος Δήμαρχος της Χερσονήσου, ο κύριος Ζαχαρίας Ζοξαστάκης. Καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα. Εμείς τέσσερις μέρες έχουμε να τα πούμε, γιατί πριν από τέσσερις μέρες κάναμε το debate του δεύτερου γύρου μαζί με τον συνυποψήφιό σας, τον κύριο Σέγκο, εδώ. Σήμερα βεβαίως με πιο χαλαρή διάθεση. Και για να βοηθήσει στην απόψινή συζήτηση, έχουμε έναν εξαιρετικό επιστήμονα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον διδάκτορα πολιτικής επιστήμης, τον κύριο Στέλιο Τζαγκαράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Τζαγκαράκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Τζαγκαράκη, να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο από τους τρεις νεοεκλεγμένους δημάρχους. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μενεγάκη. Καταρχήν, έχει περάσει μία ολόκληρη νύχτα και σχεδόν μία ολόκληρη μέρα, ενώ 24ωρο, από την στιγμή που ο Δήμος του Αγίου Νικολάου, οι δημότες του Αγίου Νικολάου, αποφάσισαν ότι ο επόμενος πρώτος πολίτης του Δήμου Αγίου Νικολάου θα είστε εσείς από την 1η Ιανουαρίου. Θέλω να μου μεταφέρετε λίγο τα συναισθήματά σας. Έχετε διαχειριστεί αυτή την επιτυχία? Την περιμένατε αυτή την επιτυχία? Την αρχή που ξεκίνησε το εγχείρημα της δημοτικής κίνησής μας, η οποία ονομάζεται και Ενωτική Κίνηση Πολιτών, που με ανέδειξαν επικεφαλής της κίνησης αυτής και ξεκινήσαμε, μέσα μου πίστευα ότι μπορεί να συμβεί αυτό, υπό κάποιες βέβαια προϋποθέσεις. Το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τις τελευταίες μέρες μετά και τις πρώτες εκλογές της Κυριακής 8ης Οκτωβρίου, άρχισα να καταλαβαίνω και από την ανταπόκριση του κόσμου ότι μπορεί να συμβεί. Οπότε κάπως υπήρχε μέσα μου μια κάποια προετοιμασία σε αυτό. Το βασικό συνέστημα που έχω είναι, πέραν της χαράς για αυτό, φυσιολογικά, είναι ότι επειδή ο Δήμος μας είχε μείνει κάπως πίσω σε ορισμένα θέματα τα τελευταία χρόνια, πέφτει και μια μεγάλη ευθύνη και πολλές προσδοκίες. Νιώθω πολύ μεγάλες προσδοκίες από την πλευρά των συμπολιτών μας. Μάλιστα. Δηλαδή ένα αίσθημα ευθύνης μεγαλύτερο γι' αυτό. Καταρχήν νομίζω να μην τους διαψεύσουμε. Και εγώ σας το εύχομαι. Καταρχήν να πούμε ότι απόψε δεν θα μιλήσουμε μόνο για τους τρεις Δήμους. Έχουμε έναν αυτοδιοικητικό, κατά τη γνώμη μου, από τους πιο έμπειρους της Κρήτης. Αναφέρομαι στον κύριο Δοξαστάκη. Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, σε εκλογικές νύχτες, ενώ δεν ήταν υποψήφιος, ήταν μαζί μας για να μας αναλύει λίγο και να μας βοηθά λίγο με τους αυτοδιοικητικούς νόμους, κύριε Δοξαστάκη. Θα έρθω όμως σε εσάς, γιατί θέλω να το πάω ιεραρχικά. Θέλω να πάω στην όμορφη Ιεράπετρα, σε μία πόλη που επίσης έχει την δική της δυναμική. Έχει μία δυναμική που δίνει το δικό της χαρακτήρα στον κρητικό νότο. Κύριε Φραγκούλη, έχουν περάσει περίπου 25 ημέρες, ίσως και λίγο παραπάνω, από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε εδώ. Και βρεθήκαμε σε αυτό εδώ το πλατό, όταν πλέον είχατε έρθει οι τέσσερις υποψήφοι του Δήμου της Ιεράπετρας για την τηλεμαχία εδώ σε ώρα αιχμής. Να πω στους τηλεθεατές ότι και σε αυτές τις εκλογές 14 είναι οι τηλεμαχίες που διεξήχθησαν εδώ στην Crete TV και σχεδόν το σύνολο των υποψηφίων δημάρχων πέρασε από τις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων της Crete TV
αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές κάθε φορά έχουν και τη σφραγίδα της Crete TV. Θέλω να ξεκινήσω και με εσάς με το ίδιο ερώτημα. Την ημέρα που ήσασταν εδώ, οι τέσσερις υποψήφοι, υπήρχε μία φωνή που σας έλεγε ότι ίσως εγώ να είμαι ο επόμενος δήμαρχος της Ιεράπετρας? Να ευχαριστήσω πάλι για την φιλοξενία, να συγχαρώ τους συναδέλφους, τον αγαπητό φίλο τον Ζαχαρέτο Στάκη, γνώριμο από παλιά, και τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον Μανώλη τον Μενεγάκη. Να τους ευχηθώ καλή πορεία και επιτυχία στο έργο. Να σας πω λοιπόν ότι καθαρά η προσπάθεια ήταν μια προσωπική, με τους πρώτους φίλους που μαζέψαμε στο συνδυασμό μας, που ήρθαν και στελέχωσαν τον συνδυασμό, ο οποίος μέρα με τη μέρα στελεχώθηκε πλήρως με άτομα τα οποία τα περισσότερα από αυτά γνώριζα προσωπικά από προσωπικές σχέσεις, από παλιούς μαθητές μου στο σχολείο. Πίστευα σε αυτούς και πίστευα ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος. Υπήρξε μια διαδρομή πάρα πολύ όμορφη. Γνωρίσαμε μέρη και ανθρώπους που βλέπαμε για αυτή την περίοδο, οι οποίοι μας ανέλησαν τα προβλήματά τους, μας δέχτηκαν στο χώρο τους, στο χωριά τους, μας έσφιξαν το χέρι, τους μιλήσαμε έντιμα, σωστά, τους κοιτάξαμε στα μάτια, γιατί και έτσι θέλουμε αύριο να τους κοιτάζουμε, και βλέπουμε ότι μας εμπιστεύτηκαν και μας έστειλαν και στο δεύτερο γύρο και τελικά μας έδωσαν την νίκη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλα πήγαν καλά. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψω σε σας, κύριε Φραγκούλη. Κύριε Δοξαστάκη, ο δεύτερος γύρος στην Χερσόνησο ανέβασε και τους τόνους. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε έτσι με μεγαλύτερη άνεση, καθώς πριν πρέπει να κρατήσουμε και τους όρους της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Υπήρξε μια ένταση και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Όμως, κρατάω αυτό που είδα σήμερα ως δήλωση του κυρίου Σέγκου. Δεν αφισβητεί σε καμία περίπτωση την νίκη σας και λέει ότι θα είμαι στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής από το νέο μετερίζ που με αποφάσισε η τοπική κοινωνία της Χερσονήσου. Εσείς πιστεύατε σε αυτή την ανατροπή? Γιατί εδώ έχουμε μια ανατροπή. Έχουμε έναν δήμαρχο εν ενεργεία, ο οποίος αφήνει τα καθήκοντά του από την 1η Ιανουαρίου και τα αναλαμβάνετε εσείς. Κύριε Δασκαλάκη, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δημότες του Δήμου Χερσονήσου, οι οποίοι στάθησαν ψύχρεμα, όρημα, αξιολόγησαν σωστά, άκουσαν με προσοχή τα επιχειρήματα, τα προγράμματα και κυρίως την πρόταση ανάπτυξης την περιοχή. Το εγχείρημα που έκανα, το έκανα συνειδητά και για ένα λόγο. Αν η διαδρομή, η πορεία των πραγμάτων σε αυτόν τον αξιόλογο, σοβαρό και σπουδαίο Δήμο ήταν θετική, δεν υπήρχε λόγος εγώ να εμπλακώ στα δημοτικά πράγματα. Εξάλλου, χρόνια πολλά έχω ασχοληθεί με την περιοχή, με την αυτοδιοίκηση, με έχουν τιμήσει οι άνθρωποι και επομένως δεν το είχα προσωπικά ανάγκη. Το έκανα όμως γιατί, εμπνεόμενος και από τα παιδιά που στελεχώσαν το συνδυασμό μας και την αγωνία για τον τόπο αυτό που έχω μεγαλώσει, ζω και θα ζήσω, έπρεπε να γίνει αυτή η προσπάθεια. Είμαι πάρα πολύ έμπειρος στα πράγματα τα αυτοδιοικητικά και γνώριζα ότι με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσαμε και επικοινωνούμε με τους πολίτες, δεν θα λαθέψουμε. Υπήρξε αντιπαράθεση, υπήρξε ένταση και δυστυχώς πολλές φορές πήγε να φύγει έξω από τα όρια που η αυτοδιοίκηση επιτάσσει. Η αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος που ενώνει. Τα προβλήματα έχουν την ίδια φορά, την ίδια κατεύθυνση, άρα από όλους πρέπει να αντιμετωπίζονται. Θέλω λοιπόν να πω ότι τελείωσε η προεκλογική και η μετεκλογική περίοδος, βρίσκει το Δήμο ενωμένο. Εγώ θα είμαι εκείνος που θα εγγυηθώ την ενότητα όλων των δημοτικών παρατάξεων. Θα δώσω τη δυνατότητα να υπάρξει σύμπνοια, συνένωση δυνάμων, συνεννόηση που είναι και το όνομα του συνδυασμού μας, γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα. Έχει αλλάξει ο χάρτης της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση πρέπει καλείται να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στο τοπικό γίγνεσθε. Δεν είναι η αυτοδιοίκηση του χθες της έκδοσης απλών διοικητικών πράξεων. Είναι η αυτοδιοίκηση που πρέπει να συμβάλλει να αντιμετωπίσει τις αλλαγές της κλιματικής αλλαγής, να πάμε στη νέα ψηφιακή εποχή, να πάμε στη δημοκρατική κατανομή της ενέργειας και κυρίως να αναλάβει ρόλο για πολύ σημαντικά πράγματα και κυρίως που έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή, να μην υπάρχει φτώχεια, να έχουν όλοι εισόδημα, να μην υπάρχουν αποκλεισμοί, ανεργία ή καθημερινότητα ή παρεχόμενες υπηρεσίες. Άρα
Είναι τόσο σημαντικά τα ζητήματα που καλείται να λύσει η αυτοδιοίκηση, που ενωμένη οπωσδήποτε πρέπει να είναι και θα είναι. Mm-hmm. Εγώ και το ευχόμαστε όλοι, γιατί αυτό είναι για το καλό του τόπου μας. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Τσαγκαράκη, και θέλω ένα πρώτο πολιτικό σχόλιο. Νομίζω ότι από τις δηλώσεις που κρατάμε εμείς δημοσιογραφικά σε αυτήν την αυτοδιοικητική διαδρομή μέχρι τις κάλπες και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο, είναι μία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού 13 στις 13 και αναφέρομαι στις περιφέρειες. Στην περασμένη Κυριακή, λοιπόν, στον πρώτο γύρο, έχουμε ένα κυβερνών κόμμα που ουσιαστικά πανηγυρίζει για μία ξεκάθαρη νίκη όσον αφορά τις περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση, και έχω την εντύπωση ότι στον δεύτερο γύρο η προσγείωση ήταν λίγο ανώμαλη, γιατί τα κυβερνητικά στελέχη ίσως δεν αντιλαμβανόταν ότι κάτι γίνεται στον πρώτο με τον δεύτερο γύρο. Βλέπουμε λοιπόν τεράστιες ανατροπές. Βλέπουμε ένα πανίσχυρο δήμαρχο όπως τον κύριο Πακογιάννη να δίνει τα ενία του Δήμου των Αθηναίων στον κύριο Δούκα. Βλέπουμε τον κύριο Αγγελούδη να αναλαμβάνει τα ενία της Θεσσαλονίκης και να χάνει ο κύριος Ζέρβας, και βλέπουμε σχεδόν το σύνολο των περιφερειών να χάνονται από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, πόσο εύκολη μπορεί να είναι μια πολιτική ανάλυση όταν τα ίδια στελέχη την διαφοροποιούν από τη μια Κυριακή στην άλλη, κύριε Τσαγκαράκη? Πολύ ωραίο το ερώτημα. Καταρχάς να συγχαρώ τους δημάρχους, τους εκλεγμένους δημάρχους που είναι στην παρέα μας απόψε, και να τους ευχηθώ καλή θητεία. Στο δεύτερο γύρο πραγματικά είχαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που είχαμε στον πρώτο γύρο. Στο πρώτο γύρο φάνηκε ότι η Νέα Δημοκρατία συντηρεί αυτή την εκλογική παντοδυναμία που μπορούμε να πούμε ότι είχε το τελευταίο διάστημα. Όμως ο δεύτερος γύρος είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση πάντα. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν έχουμε μεγάλη αποχή στο δεύτερο γύρο ευνοούνται οι νικητές του πρώτου. Αυτό δεν συνέβη τώρα. Πάντα δηλαδή έχουμε στο δεύτερο γύρο διαφορετικά κριτήρια, ίσως διαφοροποιημένο εκλογικό σώμα, και γι' αυτό το λόγο έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Και η αποχή έπαιξε το ρόλο της, και το γεγονός ότι είναι πολύ διαφορετικό να ψηφίζεις το εκλογικό σώμα, να ψηφίζει όλους τους υποψηφίους και στο τέλος να ψηφίζει εναντιδίων. Οπότε έχουμε διαφοροποιήσεις κάθε φορά και αυτές πρέπει να εκτιμώνται, οι διαφοροποιήσεις. Το σίγουρο, κύριε Τσαγκαράκη, είναι ότι η πολιτική επιστήμη είναι συναρπαστική. Βλέπουμε, ναι, δηλαδή πως εναλλάσσονται τα συναισθήματα στους ίδιους τους πολιτικούς αλλά και στον ίδιο το λαό. Είναι συναρπαστική, και είναι πιο συναρπαστική όταν αρχίζουμε να τη μελετάμε. Δηλαδή όχι μόνο όταν συμμετέχουμε, αλλά όταν τη μελετάμε είναι και πιο συναρπαστική στο τέλος, γιατί τα βλέπουμε και λίγο από ένα τρίτο μάτι, ας πούμε. Αυτό που συνέβη στο δεύτερο γύρο είναι ότι όντως ο λαός πέρασε και ένα μήνυμα. Αν θέλετε να το πούμε, ένα μήνυμα στην κυβέρνηση για το μετά. Δηλαδή, ναι, 13 στις 13, στον πρώτο γύρο φάνηκε η παντοδυναμία, αλλά στη συνέχεια πέρασε ένα μήνυμα στο ότι δεν σημαίνει ότι αυτή η παντοδυναμία θα υπάρχει για πάντα, και ότι προσέξτε λίγο τι κάνετε από εδώ και πέρα. Και βεβαίως αυτό είναι ένα μήνυμα που θα ακολουθεί την κυβέρνηση και μέχρι τις ευρωεκλογές. Εγώ νομίζω, κύριε Τσαγκαράκη, ότι εδώ έχουμε και ένα μήνυμα προς την αντιπολίτευση από τους πολίτες. Γιατί χθες ο λαός ίσως έκανε αυτό που δεν κάνει και η ίδια η αντιπολίτευση, και αναφέρομαι κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, σε αυτήν την παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, χθες ο λαός χάραξε μία κόκκινη γραμμή λέγοντας ότι δεν επιτρέπονται ούτε σημάδια αλαζονίας, ούτε ότι οι πολίτες είναι δεδομένοι απέναντι σε μία κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να αναλύσει με πολύ ρεαλιστικό τρόπο το Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, βεβαίως. Εδώ υπήρξε, θα λέγαμε, μία συσπήρωση δυνάμεων της αντιπολίτευσης, κυρίως ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ σε κάποιες περιπτώσεις, και αυτή η συσπήρωση δυνάμεων είναι που έδωσε και το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι ναι μεν ισχυρό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να προσέξει. Και πρέπει να προσέξει, διότι ούτε αλαζονία μπορεί να δεχτεί ο λαός, αλλά ούτε και αστοχίες. Γιατί αναφέρομαι στις αστοχίες? Δείτε την περίπτωση της Θεσσαλίας, ας πούμε. Εκεί κρίθηκαν πολλά και σε σχέση με αυτά που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα με τις πλημμύρες. Άρα όλα παίζουν το ρόλο τους, και στο δεύτερο γύρο έπαιξαν το ρόλο τους. Αυτό που δεν εκτίμησαν σωστά, θα έλεγα εγώ, είναι ότι
στο δεύτερο γύρο οι πολίτες ψήφισαν με περισσότερο, θα έλεγα εγώ, κομματικά κριτήρια mm-hmm. από ότι στον πρώτο γύρο. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε και ένα πιο ηχηρό μήνυμα, κύριε Τζαγκαράκη, γιατί όταν πάμε στο δεύτερο γύρο με περισσότερο κομματικά κίνητρα και κριτήρια, μπαίνουμε και σε διαδικασία να στείλουμε ένα μήνυμα. Το θέμα είναι, το αντιλαμβάνονται αυτό το μήνυμα που έστειλε χθες ο λαός? Αυτό, το αν το αντιλαμβάνονται ή όχι, θα το δούμε μέχρι τις ευρωεκλογές. Τι εννοώ? Αν αυτό το μήνυμα δεν το λάβει η κυβέρνηση, τότε στις ευρωεκλογές μπορεί να έχουμε αποτελέσματα που μπορεί πάλι να τα λέμε εκπλήξεις. Mm-hmm. Λοιπόν, ή τέλος πάντων διαφορετικά από αυτά που μπορεί να περιμένει κανείς τώρα, με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Λοιπόν, οπότε αυτό θα το δούμε κατά πόσο θα το λάβει η κυβέρνηση. Πάντως ήταν ένα μήνυμα το οποίο σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε αλαζονία και πρέπει να κάποια πράγματα να τα προσέξουν περισσότερο. Και επειδή πάντα λέω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, πολλές φορές παίζουν ρόλο τα πρόσωπα και παίζουν ρόλο ανεξαρτήτως κομμάτων και πρέπει να παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα, διότι μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, μιλάμε περισσότερο για την καθημερινότητά μας και ούτω καθεξής. Στην προκειμένη περίπτωση, ειδικά στο δεύτερο γύρο, ο λαός έχει και την επιλογή να δώσει και τέτοια μηνύματα και αυτό δεν το εκτίμησαν σωστά. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα έλεγα ότι είναι, οι εκπλήξεις είναι πάντα μέσα στις εκλογές. Πάντως, κύριε Τσαγκαράκη, κοιτάξτε τώρα. Τον Ιούνιο, συγγνώμη, είχαμε τη λαϊκή τιμιγορία των εθνικών εκλογών. Μία ξεκάθαρη πανηγυρική νίκη για τη Νέα Δημοκρατία. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, δηλαδή 2-3 μήνες μετά, η Νέα Δημοκρατία χάνει το Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Πατραίων. Δεν θα βάλω το Ηράκλειο και τη Λάρισα, γιατί δεν υπήρχε αυτός ο κομματικός χρωματισμός με τη λογική, ας πούμε, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Χάνει μεγάλες περιφέρειες, άρα εδώ έχουμε πλέον την πρώτη καθαρή ήττα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι ήττα συνολική, αλλά είναι ήττα σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες επιλογές που έκανε. Και είναι μία όντως ήττα που πέρασε ακριβώς αυτό το μήνυμα. Θα μείνω σε αυτό, στο μήνυμα αυτό που λέει ότι κάτι δεν διαχειρίστηκαν σωστά, όπως επίσης ίσως και οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ήταν σωστές και σε σχέση με τα πρόσωπα, δηλαδή πολλές φορές. Και επίσης, επόμενο πράγμα που θα πω είναι η αποχή, γιατί και αυτή περνάει ένα μήνυμα. Mm-hmm. Πολλές φορές, ειδικά τα αποτελέσματα αυτά, μπορεί και να κρίνονται ακόμα και από την αποχή. Όταν έχουμε συμμετοχή 35% στις δημοτικές εκλογές και 40%, συγγνώμη, 35% στις περιφερειακές και 40% στις δημοτικές, και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Μάλιστα. Κύριε Τζαγκαράκη, θα σας κρατήσω λίγο παραπάνω γιατί θέλω να σας θέσω μια ερώτηση, αλλά επειδή γνωρίζω ότι ο κύριος Φραγκούλης έχει μια υποχρέωση, θέλω να πάω στον κύριο Φραγκούλη. Δεν ξέρω, κύριε Φραγκούλη, αν έχετε μπει ή αν προλάβατε να δείτε τι συνέβη χθες το βράδυ και τηλεοπτικά έξω από το εκλογικό σας κέντρο. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχει επιμεληθεί η Ράνια Ημωραΐτη και αμέσως μετά θέλω να σας ζητήσω ένα σχόλιο. Πάμε να δούμε το βίντεο από το τι συνέβη χθες στην Ιερά Πέτρα. Είμαστε. Οι πανηγυρισμοί στην Ιερά Πέτρα άρχισαν νωρίς, αφού από τα πρώτα κιόλας έστω και ανεπίσημα αποτελέσματα, τα οποία ανακοινώνονταν στο εκλογικό κέντρο του Μανώλη Φραγκούλη, κατέγραφαν μια διαφορά που αποτυπώθηκε και στο τελικό αποτέλεσμα. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, η εκλογική βραδιά επί της ουσίας είχε κλείσει και το κλίμα ενθουσιασμού ήταν έντονο, με πολίτες να πανηγυρίζουν και το Μανώλη Φραγκούλη, φτάνοντας στο εκλογικό κέντρο να καταχειροκροτείται από τους συγκεντρωμένους. Η νίκη είναι νίκη της Ιερά Πέτρας, είναι νίκη του ανθρώπου της Ιερά Πέτρας, στους οποίους μιλήσαμε κοιτάζοντας τα μάτια, χωρίς να απορρίψουμε κανένα. Είναι νίκη των ανθρώπων που πλαισίωσαν το συνδυασμό μας. Και πιστεύουμε να είναι νίκη και μετά, ώστε να το έργο μας να δείξει ότι οι Ιεραπετρίτες αποφάσισαν σωστά. Συγχαρητήρια και στο Γιάννη τον Γουλιδάκη και στο Θεοδόση τον Καλατζάκη και στη Μαρία την Κοτσιφάτση για τον αγώνα που έδωσαν. Ο λαός είναι ο τελικός κριτής μας
και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο νέος δήμαρχος Ιεράπετρας, όπως κατέγραψαν τα τελικά αποτελέσματα, κέρδισε τη μάχη με 59,52% έναντι του Γιάννη Γουλιδάκη, που κατάφερε να συγκεντρώσει στην επαναληπτική διαδικασία των δημοτικών εκλογών 40,48%. Τραγούλης 158! Λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, το εκλογικό κέντρο του Μανώλη Φραγκούλη επισκέφθηκε για να τον συγχαρεί και ο αντίπαλός του, που ανέφερε ότι η επόμενη μέρα επιβάλλεται να βρει ενωμένη την Ιεράπετρα και τον κόσμο της, καθώς μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί ένα ουσιαστικό έργο για τον τόπο και τους πολίτες. Συγχαίρομαι τον νικητή της απόψινής βραδιά, τον αγαπητό Μανώλη Φραγκούλη, και θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για το Δήμο της Ιεράπετρας, για την ανάπτυξή του, για την καλύτερη ποιότητα της ζωής που προσδοκούμε. Συνεργασία, δουλειά, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Δεν αποφύγουμε κανέναν, είμαστε όλοι απαραίτητοι στον τόπο μας. Κύριε Φραγκούλη, τώρα μπορώ να μιλήσω και πιο ανοιχτά. Πάρα πολλές φορές στο debate που κάναμε παρέα, σας έβλεπα όταν υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Καλατζάκη και τον κύριο Γουλιδάκη, να χαμογελάτε και να συμφωνείτε κάποιες φορές με τον κύριο Γουλιδάκη. Και θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Ήταν ο αντίπαλος που επιθυμούσατε στον δεύτερο γύρο ο κύριος Γουλιδάκης? Ο δεύτερος γύρος, κατά την άποψή μας, την προσωπική μου άποψη τότε, ήταν σίγουρος για μας. Αντιλήφθηκα νωρίς την πρόθεση του κόσμου να μας στηρίξει, διότι έχουμε αρκετές γνωριμίες στο Δήμο, δηλαδή είμαστε αρκετά γνωστοί, έχουμε πολλούς φίλους, σχέσεις οι οποίες διαρκούν δεκαετίες, ειλικρινείς σχέσεις, και έπαιρνα σωστά τα μηνύματα. Δηλαδή γνώριζα ότι θα ήμασταν στο δεύτερο γύρο και αυτό έλεγα στα στελέχη του συνδυασμού μου. Τους καθησύχαζα ότι σίγουρα θα είμαστε στο δεύτερο γύρο. Πάντως στην Ιεράπετρα, τουλάχιστον οι άλλες παρατάξεις σας παρουσίαζαν ως το outsider, ως την έκπληξη. Ναι. Δηλαδή, ναι. Όταν μπήκατε στον δεύτερο γύρο και δημοσιογραφικά, δεν κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλο, είπαμε εδώ έχουμε μία έκπληξη. Δηλαδή, ουσιαστικά θέσατε εκτός τον εν ενεργεία δήμαρχο της Ιεράπετρας, τον κύριο Καλατζάκη, έναν πολύ έμπειρο αυτοδιοικητικό. Βεβαίως. Και επίσης είχατε δίπλα σας και τον μέχρι πριν από λίγο καιρό αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου από την παράταξη του κυρίου Αρναουτάκη. Και βεβαίως μια έμπειρη κυρία, την κυρία Κοτσιφάκη από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Όμως είχατε δύο αυτοδιοικητικούς που είχαν σαφώς μια μεγαλύτερη εμπειρία από μεγαλύτερες θέσεις ευθύνης. Αυτό σας τρόμαζε προεκλογικά? Σας τρόμαζε ότι πού πάω εγώ να τα βάλω με δύο ανθρώπους που γνωρίζουν τις αυτοδιοικητικές ισορροπίες? Όχι, δεν με τρόμαξε. Αλλά σαφέστατα και ο κύριος Καλατζάκης, ο οποίος είναι πολλά χρόνια δήμαρχος, ήταν και στο μακρύ γυαλό και 9 χρόνια στην Ιεράπετρα, και ο κ. Γουλιδάκης βέβαια εμπειρότατος με μια μακρά θητεία στην περιφερειακή, στην περιφέρεια, δεν με τρόμαξαν. Ειλικρινά, διότι πίστευα και στον εαυτό μου αλλά και στα στελέχη του συνδυασμού που είχα και στη σχέση μου με τον κόσμο. Αυτό με κράτησε, μίλησαμε έτσι έντιμα, ταπεινά, όμορφα, χαμογελαστά, από καρδιάς που λέμε έτσι λαϊκά, και τα πράγματα ήρθαν εκεί που θέλαμε. Ο κύριος Καλατζάκης σαφέστατα δούλεψε, παρουσίασε έργο, αλλά ξέρετε, ήταν η τρίτη θητεία. Και όπως και να έχει το πράγμα, στην τρίτη θητεία κάπου αλλάζει το πράγμα, με την έννοια ότι ο κόσμος επιζητεί μια αλλαγή. Άσχετα από την ποιότητα ή όχι του έργου και την ποσότητα του έργου, ο κόσμος θέλησε μια αλλαγή. Ήταν και βέβαια μια πενταετία και 4 χρόνια μετά, 9 χρόνια, και επιζητούσε την αλλαγή. Από την άλλη, ο κύριος Γουλιδάκης με την πρότασή του, με τις θέσεις του, είχε μια προοπτική αρκετά δυνατή, και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι συμφωνούσα με τον κύριο Γουλιδάκη, ήταν γιατί ακριβώς ο κρινόμενος πιο περισσότερο ήταν ο εν ενεργεία δήμαρχος, ο κύριος Καλατζάκης. Πάντως στο debate τους τηλητεύσατε και τους δύο. Δεν σας άρεσε η ένταση που υπήρχε ανάμεσα στον κύριο Γουλιδάκη και τον κύριο Καλατζάκη? Όχι, σας είδα πολλές φορές να εκφράζετε τη δυσαρέσκειά σας γι' αυτό. Ναι. Δεν μου άρεσε, διότι καταρχήν είναι θέμα χαρακτήρα, και δεύτερον πρέπει να μάθουμε επιτέλους να κουβεντιάζουμε,
και όχι να φωνάζουμε, να τσακωνόμαστε. Με την έννοια, καθένας κάνει το πρόγραμμά του και ό,τι αποφασίζει ο κυρίαρχος λαός. Στην πορεία μας ποτέ δεν υψώσαμε τους τόνους. Μάλιστα, κατηγορηθήκαμε γι' αυτό ότι έπρεπε να τα πούμε εντονότερα, να τα πούμε δυνατότερα, ότι δεν είμαστε ικανοί, ότι δεν μπορούμε να χτυπήσουμε το χέρι μας στο τραπέζι και όλα αυτά. Τελικά, από το αποτέλεσμα φαίνεται ότι ο κόσμος δεν θέλει πλέον αυτούς τους διαπληκτισμούς. Θέλει την αλήθεια, θέλει τον απλό λόγο με τον οποίο θα μπορέσουμε να δείξουμε και την πρόθεσή μας και το έργο μας. Εμείς έχουμε στο συνδυασμό μας νέο αίμα, ανθρώπους που δεν επιθυμούν τόσο πολύ την αντιπαράθεση, αλλά νέους ανθρώπους, οι οποίοι τέλος θέλουν να βγάλουν τις προτάσεις τους, το αγαπούν τον τόπο τους, θέλουν να δείξουν τις ιδέες τους και δεν τους ενδιαφέρει τώρα αν ο Φραγκούλης τσακώνεται με τον Γουλιδάκη, ο Γουλιδάκης με τον Καλατζάκη κλπ. Αυτή την αίσθηση είχαμε και σε όλη την προεκλογική μας πορεία. Τη δείξαμε στον κόσμο και ο κόσμος τελικά το εκτίμησε. Κύριε Φραγκούλη, ναι. Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Πώς οραματίζεστε την Ιεράπετρα που τόσο αγαπάτε, το Δήμο της Ιεράπετρας, αν με ένα μαγικό ραβδάκι πηγαίναμε το χρόνο μπροστά και είχε τελειώσει η πενταετής αυτοδική θητεία? Τι θέλετε δηλαδή να πούν οι φίλοι σας από την Ιεράπετρα, οι δημότες της Ιεράπετρας, γιατί είστε ο δήμαρχος όλης της Ιεράπετρας, όλου του Δήμου της Ιεράπετρας, από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Πώς την οραματίζεστε την Ιεράπετρα? Οραματίζουμε μια πόλη ανοιχτή, μια πόλη με καλύτερες διαδικασίες στο Δήμο, με την έννοια μια ανοιχτή πόρτα του Δημάρχου, στον οποίο ο καθένας θα μπορεί να πει τη γνώμη του. Έχουμε, ξέρετε, έξω πέρα από τα ψηφοδέλτια όλων των παρατάξεων, έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους με καταπληκτικές ιδέες, οι οποίοι δεν έχουν διέξοδο να τις εκφράσουν. Εμείς καλούμε, και από αυτό το βήμα σας ευχαριστώ πολύ, καλούμε τους νέους ανθρώπους της Ιεράπετρας, όλους τους ανθρώπους της Ιεράπετρας, εννοώ του Δήμου της Ιεράπετρας, διότι έχουμε ένα ευρύτατο Δήμο και καμιά φορά μιλάμε για την Ιεράπετρα, ενώ πρέπει να μιλάμε για το Δήμο γενικότερα. Έχουμε λοιπόν πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν βρήκαν μια διέξοδο να εκφράσουν την άποψή τους. Και αυτή τη στιγμή εμείς τους δίνουμε και τους καλούμε σε αυτή τη διέξοδο να ακούσουμε τις προτάσεις τους. Ειλικρινά εξεπλάγει ευχάριστα όταν διαβάζω στα σχόλια κάποιες ιδέες οι οποίες με εκπλήσουν ευχάριστα. Διότι έχουν χώρο να αναπτυχθούν, έχουν χώρο να γίνουν. Και δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι αυτοί είτε λόγω δεν μπόρεσαν να μπουν στα κοινά, είτε δεν κατάφεραν, είτε τους άρεσε. Αλλά οι ιδέες αυτές είναι τόσο ωραίες που εμείς τις ασπαζόμαστε και θα βρούμε έναν τρόπο να τις υλοποιήσουμε. Θέλουμε μια πόλη, ξέρετε, η πόλη μας έχει πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται συνεχώς να ζήσει εδώ, να δημιουργήσει. Ο τόπος μας προσφέρει εργασία και αυξάνεται συνεχώς. Θέλουμε λοιπόν, φανταζόμαστε, ας πούμε, μετά από 5 χρόνια μια πόλη η οποία θα έχει πολύ περισσότερο πληθυσμό και θέλουμε να είναι έτοιμη σε όλα τα σημεία. Στα δίχτυα ίδρυψης, στους δρόμους, στις υπηρεσίες. Να έχουμε ένα Δήμο ο οποίος θα μπορέσει να αγκαλιάσει και να υποδεχτεί αυτή την αύξηση του πληθυσμού και να μπορέσει και ο ντόπιος να χαρεί την πόλη μας, να χαρεί τις παιδικές χαρές, να χαρεί τους χώρους άθλησης των παιδιών, τα σχολεία. Θέλουμε δηλαδή μια ποιότητα ζωής η οποία θα κρατήσει τους νέους Ιεραπετρίτες και θα υποδεχτεί και κατάλληλα τους νέους που έρχονται. Θα βάλετε μπέτη, κύριε Φραγκούλη, θα το πω έτσι λαϊκά, για να έρθουν οι πόλεις του Λασιθίου πιο κοντά? Δηλαδή, να ξεπεραστεί αυτό το ταμπού που σιγοψιθυρίζεται στο Λασίθι αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη, ότι για έναν πιθανό άτυπο ανταγωνισμό θα είστε από αυτούς τους δημάρχους που θα απλώσετε το χέρι και θα πείτε «Είμαστε το Λασίθι και τα προβλήματά μας είναι κοινά»? Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αυτό είναι θέμα χαρακτήρου, είναι θέμα τακτικής. Αυτό εκφράζω συνεχώς. Συνεργάζομαι με όλους. Δηλαδή, αν έχω ένα. Είναι εδώ ο κύριος Μενεγάκης, ας πούμε. Ο κύριος Μενεγάκης έχει τη μεγάλη πρόκληση που έχετε και εσείς. Ποια είναι αυτή? Το κομμάτι της υγείας. Σοβαρότατα τα προβλήματα στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Σοβαρότατα τα προβλήματα και στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Πολύ ωραία ερώτηση. Άρα εδώ έχουμε μια πρώτη μεγάλη πρόκληση που απαιτεί ενότητα στο Λασίθι. Αυτό ακριβώς, το θέμα της υγείας όπως και όλα τα θέματα πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει. Εμείς δεν θέλουμε να
πάρουμε, έτσι δεν θέλουμε να αδειάσει το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου από γιατρούς, από προσωπικό και να τους φέρουμε στην Ιεράπετρα. Ούτε από τη Σιτία. Και δεν είναι σκοπός μας να κλέψουμε γιατρούς από άλλα νοσοκομεία. Εμείς θέλουμε τα νοσοκομεία του Λασιθίου να είναι στελεχωμένα όλα. Όχι να καταφέρουμε να πάρουμε ένα γιατρό κλπ. Είμαστε να συνεργαστούμε σε αυτό το τομέα, ώστε να καταφέρουμε να φέρουμε γιατρούς, νέους γιατρούς, οι οποίοι θα μείνουν μόνιμα. Δεν θα πάρουμε ένα γιατρό από τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος στο μυαλό του θα είναι στον Άγιο Νικόλαο να ξαναγυρίσει, να φύγει και να μην υπάρχει μια σταθερή υπηρεσία, ώστε να μπορέσει ο γεραπετρίτης να βρει την υγεία του, να βρει την περίθαλψή του κλπ. Θέλουμε λοιπόν, απλώνουμε χέρι συνεργασίας. Τα όρια των Δήμων είναι όρια τα οποία ενώνουν και όχι χωρίζουν τους Δήμους. Και σε αυτό το τομέα θα συνεργαστούμε. Έχουμε την ατυχία, αλλά την τύχη, την ατυχία να έχουμε τέσσερα αστικά κέντρα και οπωσδήποτε νομίζει κάποιος ότι υπάρχει μια ανταγωνιστική διάθεση απέναντι στο ένα στον άλλο. Στην ουσία όμως πρέπει να έχουμε συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί. Και το νοσοκομείο το δικό μας θέλουμε άμεσα αναισθησιολόγο και καρδιολόγο. Αυτές είναι οι δύο βασικές ειδικότητες οι οποίες μας λείπουν. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και σε καμία περίπτωση να κλέψουμε από άλλο νοσοκομείο. Έτσι, να ζήσουμε όλοι, να ζήσει η κατσίκα του γείτονα όπως λέει, αλλά να έχουμε και εμείς τη δικιά μας. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε νέε Δήμαρχε της Ιεράπετρας από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Από 1η Ιανουαρίου, Δήμαρχο έχουμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας εύχομαι σοφία και στην επιλογή των συνεργατών σας, γιατί οι καλύτεροι αγώνες κερδίζονται από τις πιο δυνατές ομάδες. Εγώ θα σας πω δημοσιογραφικά, χωρίς να γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις, να επιλέξετε ανθρώπους που είναι ικανοί, ανεξάρτητα από το ποια ήταν η σειρά της εκλογής τους. Και αυτό είναι κάτι που το λέω σε όλους τους αιρετούς, σε ολόκληρη την Κρήτη, το λέω και σε εσάς. Γιατί οι ικανοί άνθρωποι με όραμα, μαζί με το δικό σας όραμα, μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φραγκούλη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να τα πούμε και εδώ στο πλατό ξανά σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Μια καθορισμένη συνάντηση δεν μπορούσα να το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Καλή συνέχεια στους αδέλφους και βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Πρωτού πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να αποδεσμεύσω και τον κύριο Τζαγκαράκη για να ασχοληθούμε μετά με τον Δήμαρχο της Χερσονήσου και τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου. Κύριε Τζαγκαράκη, θέλω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Επειδή αναφερθήκατε στις ευρωεκλογές, είναι αγώνας δρόμου για το πολιτικό σύστημα της χώρας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην γειτονιά μας οι ευρωεκλογές? Δηλαδή, μπορεί εκεί να δούμε και μια περαιτέρω απαξίωση? Αποκτούν μια άλλη σημασία πλέον οι ευρωεκλογές ως οι εκλογές που είναι πιο κοντά σε αυτόν τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών? Ο σκοπός είναι να μην αποκτήσουν απαξίωση περισσότερο, διότι οι ευρωεκλογές πρέπει αυτό να προβληθεί, ότι αφορούν όλους μας. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν όλους μας και αφορούν και την καθημερινότητά μας. Και αυτό μπορεί να μην το έχουμε καταλάβει, δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε στο να απαξιωθούν περισσότερο. Ένα θετικό μήνυμα ήταν ότι στις προηγούμενες ευρωεκλογές υπήρξε μια αύξηση της συμμετοχής γενικά στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι και τώρα θα υπάρξει τέλος πάντων μια αύξηση, έστω μικρή. Γιατί δυστυχώς θεωρούνται δεύτερης κατηγορίας, αν και δεν είναι έτσι, καθόλου έτσι. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί νομοθεσία που αφορά όλους μας. Άρα, το ποιους επιλέγουμε εμείς είναι εξαιρετικά σημαντικό. Mm-hmm. Αλλά δεν το λαμβάνουμε δυστυχώς υπόψη. Είναι αγώνας δρόμου και θα είναι αγώνας δρόμου διότι εδώ πέρα πέρασαν κάποια μηνύματα συγκεκριμένα. Ναι, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα προβάδισμα πολύ πολύ σημαντικό. Δεν αμφισβητείται αυτό, αλλά πέρασαν κάποια μηνύματα ότι δεν τις δίνει λευκή επιταγή ο λαός. Δεύτερον, υπάρχει μια ανωδική πορεία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε ερίσματα από πριν στην τοπική αυτοδιοίκηση, τώρα φαίνεται ότι ακόμα περισσότερο αυξάνει τις δυνάμεις του. Οπότε και επειδή συσπυρώθηκε και η αντιπολίτευση αρκετά, φάνηκε ότι υπάρχει μια διεργασία που γίνεται ώστε να μην είναι μόνη της στην ουσία η Νέα Δημοκρατία σε όλο αυτό. Άρα, αν στις προοδευτικές δυνάμεις συνεχιστεί αυτή η διεύρυνση και η ενότητα, θα μπορούσε, κύριε Τσαγκαράκη, να αλλάξει και το πολιτικό σκηνικό ή να διαφοροποιηθεί το προσεχές διάστημα? Γιατί θυμάμαι, ας πούμε, μία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα,
ότι η λύση είναι η διεύρυνση των προοδευτικών δυνάμεων. Και σε αυτές τις εκλογές, κυρίως από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο, την είδαμε αυτή τη διεύρυνση και μάλιστα έφερε και αποτέλεσμα που πλήγωσε τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα μπορεί να φέρει παραπάνω δυνάμεις. Αυτό έχει ως προϋπόθεση την συνένεση και τη συζήτηση σε σχέση με κάποια θέματα πολιτικά. Δηλαδή, θέλω να πω σοβαρά, σε σχέση με τα προγράμματα, σε σχέση με αυτό που προτείνουν. Νομίζω ότι υπάρχει δρόμος ακόμα, αλλά νομίζω ότι αυτό πάντα βοηθάει. Η συνένεση πάντα βοηθάει, όχι μόνο δηλαδή στην αντιπολίτευση σε αυτήν την περίπτωση, γενικά βοηθάει. Αν αυτό συμβεί και υπάρχει όντως μια πολιτική συνένεση, ναι, μπορεί όντως να το αμφισβητήσει. Αυτό βέβαια εξαρτάται, όλο αυτό εξαρτάται και από την πορεία της κυβέρνησης στους επόμενους μήνες. Είναι και ένας χειμώνας που μεσολαβεί. Κύριε Τζακαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε του Αγίου Νικολάου και της Χερσονήσου, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και τώρα θα έρθουμε στη σειρά σας να δείτε τι συνέβη στις πόλεις σας χθες το βράδυ. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και πέρα από τα αυτοδιοικητικά όρια, θέλω να μιλήσουμε και πολιτικά απόψε. Πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 10.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, στον αέρα της Crete TV. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε τους μεγάλους νικητές του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Πριν από λίγο αποδεσμεύσαμε και αποχαιρετήσαμε τον νέο δήμαρχο της Ιεράπετρας, τον κύριο Μανώλη Φραγκούλη. Μαζί μας εδώ στο στούντιο ο νέος δήμαρχος του Αγίου Νικολάου, ο κύριος Μανώλης Μενεγάκης, και ο νέος δήμαρχος της Χερσονήσου, ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Θέλω μία κοινή ερώτηση και προς τους δύο. Θέλω και γρήγορη απάντηση για να δούμε και περισσότερες εικόνες από την χθεσινή νύχτα. Κύριε Μενεγάκη, η αυτοδιοίκηση έχει αυτήν την αυτοδιοικητική ανεξαρτησία που θα θέλανε και οι πολίτες, και για να μην δημιουργώ στους τηλεθεατές δεύτερες σκέψεις, μπορεί να λειτουργεί πιο ελεύθερα στο κομμάτι των διεκδικήσεων εν έτη 2023. Η αλήθεια είναι ότι η γενικότερη αίσθηση είναι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα αυτοδιοίκησης. Πολλοί λένε φάνταστα ότι είναι ετεροδιοίκηση και όχι αυτοδιοίκηση. Προσωπικά δεν θα το υιοθετούσα πλήρως αυτό, διότι είναι και θέμα του περιεχομένου που θέλει να δώσει ο καθένας. Δηλαδή, η νομοθεσία έχει μία συγκεκριμένη στόχευση και σου δίνει κάποιες δυνατότητες. Αν εκμεταλλευτείς, αν αξιοποιήσεις με τον κατάλληλο τρόπο αυτό που σου δίνει, μπορεί να έχεις μια πιο καλή και αυτοδιοικητική, αλλά θα έλεγα και πιο αντιπροσωπευτική δυνατότητα και συμμετοχή των συμπολιτών και όλα αυτά. Αν θέλεις να λειτουργήσεις πολύ συγκεντρωτικά, πολύ μονολυθικά και κάθετα, πάλι μπορείς να το φέρεις προς τα εκεί. Είναι δηλαδή, δίνουμε και οι ίδιοι άνθρωποι το περιεχόμενο αυτό. Πάντως, σε γενικές γραμμές υπάρχει ένας μεγάλος έλεγχος από το κράτος και πολλές προϋποθέσεις, και σε πολλές περιπτώσεις μπαίνουν και εμπόδια από εκεί. Όμως, επειδή βλέπουμε και άλλους δήμους που έχουν οργανωθεί καλύτερα να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα από άλλους, σημαίνει ότι υπάρχουν πάντα δυνατότητες να παραχθεί περισσότερο έργο. Μάλιστα. Κύριε Δοξαστάκη. Θα έλεγα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, θα έπρεπε να συνοδεύεται από διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Έχει τα δικά της όργανα, καλείται να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει όλες τις δημόσιες τοπικές υποθέσεις, αλλά εν της πράγμασης δυστυχώς συναρτώμενη και εξαρτώμενη από το συγκεντρωτικό κράτος που διακρίνει την ελληνική πραγματικότητα, και πρέπει να πούμε ότι στη χώρα μας δυστυχώς είναι ο μικρότερος βαθμός αποκέντρωσης σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε κάτω από την Τουρκία, κάτω από την Πορτογαλία, γιατί δυστυχώς το κεντρικό κράτος δεν λέει να αποκεντρώσει. Ενώ αναφέρει ρητά το Σύνταγμα ότι η όποια αρμοδιότητα μεταφερόμενη πρέπει να συνοδεύεται από τους αναγκαίους πόρους, δυστυχώς υπάρχει έλλειμμα, και όχι μόνο υπάρχει έλλειμμα, αλλά υπάρχουν και διαδικασίες τέτοιες οι οποίες αποδυναμώνουν και δεν υπάρχουν οι αντιρρήδες που θα εδραίωναν την αυτοδιοίκηση. Θα έλεγα λοιπόν ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα. Το κράτος θα είναι το επιτελικό κράτος με την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια, αλλά η αυτοδιοίκηση πρέπει να ασχολείται με τον πολίτη, με την ποιότητα ζωής, την τοπική ανάπτυξη. Επομένως, θα πρέπει να διεκδικηθούν από το σύστημα και από το κίνημα της αυτοδιοίκησης αυτή η ρόλη. Και ήθελα να πω επίσης ότι
είναι πολύ βασικό να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο ζητά ο πολίτης. Γιατί αν δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο ζητά ο πολίτης, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και πού πάσχει σήμερα η διοίκηση των Δήμων? Ενώ αλλάζουν συνεχώς οι νόμοι, ενώ γίνονται θεσμοί, καταργούνται θεσμοί, τώρα καταργούνται νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, αυτό που δεν έχει συμβεί είναι τι? Να καταστεί το Δημοτικό Συμβούλιο το κυρίαρχο πολιτικό όργανο μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και η Δημοτική Επιτροπή που συναισθήθη τώρα και υποκαθιστά την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική, να αφαιθεί να επιτελέσει το ρόλο της. Άλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λέω να πάμε το χρόνο λίγο πίσω, κύριε Μενεγάκη, και να πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Η αλήθεια είναι ότι ο Άγιος Νικόλαος για μένα είναι μια λατρεμένη πόλη. Είναι από τις επιλογές της Κυριακάτικης Ανάπαυλας πολύ συχνά. Έχουμε αναδείξει και ως Crete TV πάρα πολλές φορές τις δράσεις και τις παρεμβάσεις που γίνονται στον Δήμο του Αγίου Νικολάου. Πάμε να δούμε τι συνέβη χθες το βράδυ έξω από το εκλογικό κέντρο του κυρίου Μενεγάκη και επανερχόμαστε. Πανηγυρικό το κλίμα και στον Άγιο Νικόλαο, με τον Μανώλη Μενεγάκη να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής των επαναληπτικών εκλογών στο Δήμο Αγίου Νικολάου έναντι του Θωμά Χαριτάκη. Είναι μια μεγάλη τιμή και για μένα προσωπικά και για όλο το συνδυασμό και τους υποψηφίους. Και το βασικό από όλα που θα ήθελα να μείνει είναι ότι πέφτει μια πολύ μεγάλη ευθύνη πάνω μας και είμαστε έτοιμοι να τη σηκώσουμε. Θέλουμε να το κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί για να πάει ο τόπος μας μπροστά. Είναι μια μεγάλη ημέρα για τον Δήμο Αγίου Νικολάου και ευρύτερα για το Μεραμπέλο. Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι πάμε σε μια αλλαγή σελίδας μετά από μια διοίκηση 9 περίπου χρόνων. Νιώθουμε απίστευτα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ο κόσμος όλος μας έδειξε αυτή την επιθυμία του να γίνει μια αλλαγή, να έρθει μια νέα πνοή, νέα πρόσωπα. Μια καινούργια μέρα για ένα Μεραμπέλο να λάμψει, να φωτίσει ο τόπος, να δημιουργήσουμε όλη αυτή η ομάδα κάτι νέο, κάτι όμορφο. Μανώλη, Μανώλη, θα αλλάξουμε την πόλη. Ο Μανώλης Μενεγάκης έλαβε ποσοστό 53,16% και 6.304 ψήφους, ενώ ο Θωμάς Χαριτάκης έλαβε 46,84% και 5.554 ψήφους. Πιστεύω στο Μανώλη ότι είναι ικανός, έχει γνώσεις, είναι έτοιμος, έχει ετοιμαστεί πολύ καιρό τώρα και θα είμαστε έτοιμοι 1η του Γενάρη να αναλάβουμε τις τύχες του Δήμου μας. Θα κάνει τα καλύτερα ο Δήμαρχός μας. Είναι άξιος και έχει πάρα πολύ δουλειά, διότι είχαν μείνει τα πράγματα 9 χρόνια πίσω. Αισθάνομαι υπερήφανος για την προσπάθεια που κάναμε πρώτα-πρώτα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, είναι πολύ βασικό, οι οποίοι πίστεψαν σε εμάς. Ο Μανώλης Μενεγάκης είναι ένα νέο παιδί, το οποίο μπορεί να φέρει αυτή την αλλαγή στον τόπο μας που χρειάζεται. Και μέσα από τη συνεργασία είμαι σίγουρος για ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά την επόμενη πενταετία θα κάνει το Δήμο του Αγίου Νικολάου τελείως διαφορετικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς είπε στους πολίτες ο νεοεκλεγής δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης, ο οποίος τόνισε ότι ο τόπος θα πάει μπροστά με πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης. Αντίπαλοι είναι μόνο τα προβλήματα του τόπου. Δεν έχουμε αντιπάλους εδώ στο Δήμο μας. Προχωράμε όλοι μαζί μπροστά, με αγάπη, με πνεύμα θυσίας για το καλό του τόπου και προχωράμε όλοι μαζί μπροστά. Το αποτέλεσμα το γνωρίζετε, ήρθαμε εδώ να συγχαρούμε όσοι ήθιστε και αυτό είναι το σωστό, τους αντιπάλους μας, τον κύριο Μενεγάκη και τον συνδυασμό του. Θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περιμέναμε προφανώς. Από εκεί και πέρα αυτή είναι η κρίση των συνδημοτών μας, να σπαζόμαστε και θέλουμε να ευχηθούμε θερμά συγχαρητήρια στον αντίπαλο συνδυασμό, στον κύριο Μενεγάκη να έχει μια επικοδομητική θητεία προς όφελος των δημοτών μας. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Ίσως η δήλωση του κυρίου Χαριτάκη, κύριε Μενεγάκη, είναι από τις πιο ωραίες δηλώσεις ιτημένου των εκλογών. Δηλαδή, είδαμε έναν άνθρωπο να χαμογελά και να σας εύχεται. Βεβαίως, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κανείς δεν θέλει να ιτηθεί όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Θέλω να σας κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση. Από το 1990 μέχρι το 1998, ένας άλλος Μενεγάκης ήταν ο δήμαρχος του Αγίου Νικολάου. Σήμερα ένας άνθρωπος ηλικιωμένος, δυνατός, έχει άποψη. Αναφέρομαι στον Γιώργο Μενεγάκη, τον πατέρα σας. Θέλω να μου πείτε τι είναι το πρώτο πράγμα που σας είπε μετά την εκλογή σας. Εντάξει, χάρηκε πάρα πολύ. Ήταν έτσι, μεγάλη συγκίνησή του.
Αυτό που μου είπε είναι ότι θεωρώ ότι μπορείς να είσαι καλύτερος από μένα ως στη θέση αυτή και με προέτρεψε να συζητάω πάρα πολύ με την με την ομάδα μας, στο συνδυασμό μας, για να μπορέσουμε να βρίσκουμε τις κατάλληλες θέσεις και να παίρνουμε και τις κατάλληλες αποφάσεις για το καλό του τόπου μας. Νομίζω αυτό είναι σύντομα. Όταν είπατε στον πατέρα σας, φαντάζομαι το αυτοδιοικητικό μικρόβιο, το μικρόβιο βεβαίως εισαγωγικά, το πήρατε από την οικογένειά σας. Ναι, αυτό... Όταν μεγαλώνετε σε ένα σπίτι που υπάρχει ένας άνθρωπος που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση, κάποιος από τα μέλη της οικογένειας θα πάρετε αυτό το μαμούνι που λέμε στην Κρήτη. Όταν του είπατε ότι εγώ θα διεκδικήσω το Δήμο του Αγίου Νικολάου, τι σας είπε ο Γιώργος Μενεγάκης? Μου ζήτησε το πρώτο πράγμα να επιλέξω ή τουλάχιστον να στοχεύσω στους καλύτερους δυνατούς συνεργάτες. Διότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι one man show. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται ο Δήμαρχος σε πολλές περιπτώσεις, να προβάλλεται, όμως είναι μια συλλογική δουλειά ή τουλάχιστον πρέπει να είναι μια συλλογική εργασία. Και τα καλά αποτελέσματα, αν δείτε ας πούμε δήμους που έχουν διαπρέψει και είναι δήμοι πρότυπο, έχουν πολύ καλή συνεργασία και πολύ δυνατές ομάδες από πίσω. Κύριε Μενεγάκη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Mm-hmm. Πήρατε κάποιες χιλιάδες ψήφους. Mm-hmm. Ο Δήμος του Αγίου Νικολάου, η πόλη του Αγίου Νικολάου, αναφερόμαστε μέσα και την Ελούντα, mm-hmm. την Ενδοχώρα, την ιστορική Νεάπολη. Έχετε ένα τεράστιο εύρος mm-hmm. γεωγραφικό όσον αφορά το Δήμο. Όμως είναι και σε αυτό το Δήμο είναι εξαιρετικά αδύνατο να γνωρίζεστε όλοι μεταξύ σας. Οι περισσότεροι γνωριζόμαστε σε έναν μικρότερο Δήμο. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι που πίστεψαν σε εσάς χωρίς να σας γνωρίζουν. Mm-hmm. Για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για τους ανθρώπους από την υπόλοιπη Κρήτη που αγαπούν τον Αγίου Νικολάου. Ποιος είναι ο νέος δήμαρχος του Αγίου Νικολάου? Ποιος είναι ο Μανώλης Μενεγάκης? Έχω γεννηθεί το 1975. Αυτό θα μπορούσατε και να μην το πείτε. Εντάξει, οκ. Είμαι νομικός στο επάγγελμα, έχω σπουδάσει νομική, αλλά πριν τη νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πριν τη νομική είχα σπουδάσει και γεωλογία. Είμαι απόφοιτος γεωλογίας και πήγαμε κατακτήρια στη νομική. Mm-hmm. Και είμαι και μουσικός. Ασχολούμαι και με αυτό. Όχι επαγγελματικά, αλλά ασχολούμαι άρα ιδιαίτερα με πολλά χρόνια. Η τεχνική φλέβα θα αποτυπωθεί στην διακυβέρνηση του Δήμου. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Και η σχέση με την αυτοδιοίκηση, δεν είχα ξαναεμπλακεί πολύ ενεργά τα τελευταία χρόνια, όμως είχα κάποιες παρεμβάσεις και δημόσιες για διάφορα θέματα της αυτοδιοίκησης του τόπου μας, είτε με αρθρογραφία είτε με παρεμβάσεις μου, ασχολούμουν από παλιά. Και τελευταία, επειδή διαπιστώθηκε όχι μόνο από μένα αλλά και από πολλούς άλλους συμπολίτες μας μία έτσι δυσαρμονία με τον τρόπο που οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης στον Δήμο μας χειρίζονταν τις καταστάσεις και γενικότερα το αποτέλεσμα που υπήρχε δεν ήταν αυτό προσδοκούμενο, mm-hmm. Αποφάσισα να εμπλακώ περισσότερο και έτσι στην αρχή ξεκίνησε ένα στοιχείο δηλαδή που έχει να κάνει, που ρωτήσατε και για μένα, δεν ξεκίνησε από μία φιλοδοξία μόνος μου να πω, ξέρετε, θα κάνω κάτι μόνος μου. Αρχίσαμε με μία παρέα ανθρώπων, συζητούσαν τα συγκεκριμένα προβλήματα, μπήκαμε σε μια διαδικασία τις κοινές μας ανησυχίες να τις κάνουμε και μια πλατφόρμα mm-hmm. πολιτική περισσότερο και αυτό μια μικρή παρέα 10-15 ανθρώπων άρχισε να μεγαλώνει και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε και τον πολυπληθέστερο δημοτικό συνδυασμό. Υπήρξαν κινήσεις και από την υπάρχουσα αντιπολίτευση που υποστηρικτικές προς εμάς και γενικότερα φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τώρα για τους συμπολίτες μας που ενδεχομένως να μην με γνωρίζουν από κοντά πέραν από αυτή την που συστήθηκα τώρα από την εικόνα, θα ήθελα να πω ότι αγαπώ πολύ τον τόπο μας, όχι μόνο γιατί ζω εδώ, απλά έχω έτσι το προσωπικό μου όραμα, αλλά και γενικότερα και του συνδυασμού μας, είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες να είναι ένας τόπος που θέλεις πραγματικά να ζεις. Ένας Δήμος πρότυπο σε πολλά πράγματα, πιστέψε με, μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Ο Δήμος μας υπήρξε πρωτοπόρος σε παλαιότερες εποχές, σε διάφορες εποχές. Δεν είναι μόνο το θέμα του τουρισμού. Καταρχήν το οποίο είναι από τους Δήμους που γέννησαν τον κρητικό τουρισμό. Βεβαίως, είναι αυτό. Αλλά έχει τη δική του ιστορία στην ακριβώς. Και έχει και πολλές δυνατότητες πλέον να έχει και ποιοτικότερο τουριστικό αποτύπωμα, αλλά και
ο νέος Δήμος πια, που είναι η παλιά επαρχία Μεραμβέλου, παλιά επαρχία Μεραμβέλου που λέμε, έχει ένα συνδυασμό τουριστικής ζώνης με ενδοχώρα και πολλά μνημεία, είτε αρχαιολογικά, είτε εκκλησιαστικά, είτε φυσιολατρικές διαδρομές, είτε άλλα ας πούμε, άλλες πτυχές, που μπορεί να κάνει ένα πολυπίκυλο και πολυθεματικό προορισμό, ο οποίος να ενώνει και τον πρωτογενή και το δευτερογενή και το τριτογενή μας τομέα και να κάνει έναν Δήμο πραγματικά πρότυπο για το μέλλον, που θα κρατάει τους νέους του και θα προσελκύει και περισσότερους. Αυτό που είπε και ο κύριος αγαπητός φίλος, ο κύριος Φραγκούλης, ο νέος δήμαρχος, νεοεκλεγής δήμαρχος της Ιεράπετρας, ότι ο στόχος μας είναι, γενικότερα όλων πρέπει να είναι, να κρατήσουμε τους νέους μας εδώ, να θέλουν να ζουν στον τόπο τους, να έχουν εργασία, αλλά να έχουν και την διάθεση δημιουργίας, να αισθάνονται ότι ο τόπος τους είναι ένας τόπος δημιουργίας. Κύριε Μενεγάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μ' αρέσει πάντα στο μετά τις εκλογές να μιλάμε πιο ανοιχτά, να μιλάμε πιο χαλαρά, χωρίς το φόβο των περιορισμών που υπάρχουν και λόγω της εκλογικής διαδικασίας. Είστε ένας άνθρωπος που φαντάζομαι ρίχνει το βλέμμα του και στην υπόλοιπη Κρήτη. Θέλει να γνωρίζει τι γίνεται στις άλλες πόλεις. Υπάρχει κάποια πόλη, υπάρχει κάποιος δήμος, υπάρχει κάποιος δήμαρχος στην Κρήτη που δεν θα πω τον έχω πρότυπο, αλλά ας το πάω σε πόλη. Υπάρχει κάποια πόλη στην Κρήτη που λέτε θα ήθελα ο Άγιος Νικόλαος να προχωρήσει σε παρεμβάσεις και να μοιάσει στα έργα σε αυτήν την πόλη. Σε κάποιες πτυχές, ναι. Σε κάποιες πτυχές ενώ της δραστηριότητας του Δήμου και σε θέματα υποδομών. Μπορώ να σας πω ότι έχω ξεχωρίσει τον Δήμο Ρεθύμνης. Μ' αρέσει ο τρόπος που έχουν διαχειριστεί και τη χρηματοδότηση κάποιων υποδομών και τον τρόπο που κατασκευάζουν. Χειροκροτάω, ο κύριος Μαρινάκης, γιατί είναι η τρίτη φορά που σε ίδιο ερώτημα σε αυτή την αυτοδιοίκηση περίοδο αναφέρονται στον Δήμο. Όμως θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι υποδομές. Και όσοι ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση, εγώ δεν έχω σχολεί τόσο πολύ για να το πω. Απλά ακούγοντας και συμβουλευόμενους ανθρώπους που έχουν και μεγαλύτερη πείρα σε αυτό. Όλοι οι Δήμοι της Κρήτης έχουν να παρουσιάσουν ορισμένες επιτυχίες, οι οποίες είναι σοβαρές και πρέπει να αποτελούν πρότυπο για όλους. Ας πούμε, παράδειγμα, ο κύριος Δοξαστάκης είναι ένας, θα έλεγα είναι ένας πρίτανης της αυτοδιοίκησης εδώ στην Κρήτη. Και πολλές φορές όταν έχεις αυτή τη γνώση και της νομοθεσίας και του τρόπου να ελιχθείς... Μην του βάζεις τώρα ιδέες να διεκδικείς την έδρα του τουριστικού πανεπιστημίου που τον είπατε Πρίτανη. Κοιτάξτε, η ευελιξία στους Δήμους. Εμένα, για μένα δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό που θα ήθελα να το μιμηθούμε κι εμείς. Η ευελιξία μέσα στα όρια της νομοθεσίας είναι μεγάλη τέχνη για την αυτοδιοίκηση. Διότι, όπως είπε και ο κύριος Δοξαστάκης, θέτει πολλούς περιορισμούς στο κράτος, ενώ δεν θα έπρεπε. Και πρέπει να μπορείς να ελιχθείς, γιατί στην αυτοδιοίκηση, ξέρετε, έχει ένα θέμα ότι δεν είναι όπως μια απλή ιδιωτική εργασία, όπου έχεις δεδομένους, ας πούμε, τους πόρους, δεδομένα τα μέσα υλοποίησης στόχων. Πολλές φορές αυτά αλλάζουν στην πορεία. Ξεκινάς και νομίζεις ότι έχεις ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και κάτι γίνεται, μπορεί να κάπως να διαφοροποιηθεί. Πάντως θέλω να σας αποκαλύψω κάτι, κύριε Μενεγάκη. Σωστά, κύριε Δοξαστάκη, έτσι δεν είναι. Θέλω να σας αποκαλύψω κάτι. Σήμερα, στη διάρκεια της ημέρας, μίλησα για κάποιο στα πλαίσια ενός ρεπορτάζ με τρεις συναδέλφους σας δημάρχους. Μάλλον ακόμα συναδέλφους από την 1η Ιανουαρίου. Εν ενεργεία δημάρχους. Και μου είπαν, μου αναφέρθηκαν στις δύο αυτοδικές προσωπικότητες, στον κύριο Δοξαστάκη και σε εσάς. Ο κύριος Δοξαστάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην αυτοδιοίκηση και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίζει να το αφήνει αφού οι ίδιοι οι πολίτες επέλεξαν να είναι ο επόμενος δήμαρχος της Χερσονήσου. Θέλω να σας πω κάτι που μου είπαν για εσάς. Στον Άγιο Νικόλαο κάτι θα γίνει. Αυτός ο άνθρωπος κάτι θα κάνει. Κάτι θα φέρει καινούριο στο Λασίθι. Δεν θα αποκαλύψω, αλλά μου το είπαν και οι τρεις χωρίς να τους ρωτήσω. Άρα αυτό κρατήστε το ως ένα στοιχείο που θα μπορούσε να ανεβάσει και το δικό σας πήχη σε αυτό που θα διεκδικήσετε ως καλύτερη καθημερινότητα των δημοτών. Δεν θέλω να μου απαντήσετε, γιατί αμέσως μετά θα πάω στον κύριο Δοξαστάκη, θα πάω οπωσδήποτε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα που μου το ζητούν επιτακτικά και επανερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε 11 ακριβώς εδώ σε ώρα αιχμής. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ώρα αιχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr το mail της εκπομπής. 2810-38000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα επανέλθω στην καλλιτεχνική φύση του νέου Δημάρχου του Αγίου Νικολάου, γιατί
Έχω έτσι 2-3 ερωτήσεις που θέλω να του κάνω. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Δοξαστάκη. Η αλήθεια είναι ότι εσείς είναι σαν να περιμένατε, σαν να ήσασταν σίγουρος από το Σάββατο, γιατί και ο κόσμος σας, ναι, πανηγύρισε, δεν είχε όμως την εικόνα, ας πούμε, που είδαμε στην Ιερά Πέτρα ή στον Αγίο Νικόλαο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Είχατε πιο low profile πανηγυρισμό. Οι πανηγυρισμοί είναι όμορφοι, είναι αυτή η εξωστρέφεια του κόσμου που έχει την ανάγκη. Πάμε να δούμε τι συνέβη χθες το βράδυ στο Δήμο της Χερσονήσου και επανερχόμαστε. Μεγάλη νίκη Ζαχαρία Δοξαστάκη στο Δήμο Χερσονήσου, με πολίτες να πανηγυρίζουν για την άνετη επικράτησή του έναντι του Γιάννη Σέγκου. Δοξαστάκης, Δοξαστάκης. Ότι αύριο θα μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα, να δώσουμε υπηρεσίες στους πολίτες μας που τόσα προβλήματα τους ταλανίζουν, τόσες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και θα πρέπει πραγματικά και με έργα υποδομής και με βελτίωση καθημερινότητας αλλά και με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό να δώσουμε προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Ο νεοκλεγής δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης έλαβε 60,94% και 15 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ ο Γιάννης Σέγκος έλαβε 39,06% και 6 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θα ζητήσουμε άμεσα συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε και ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει και οι επιλογές και οι προτεραιότητες 1/1/24 να αρχίζουν να εφαρμόζονται. Θα πρέπει να δοθεί η αίσθηση σε όλο το Δήμο ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ότι υπάρχει μία φροντίδα για όλους τους πολίτες, μία ισόρροπη ανάπτυξη. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και να οργανωθούν οι δομές του Δήμου και βεβαίως θα πρέπει κάποια έργα τα οποία αφορούν τη βελτίωση ποιότητας ζωής να υλοποιηθούν άμεσα. Καταρχήν θα ήθελα με την ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ σήμερα να συγχαρώ ειλικρινά τον κύριο Δοξαστάκη για την επιτυχία του, να του ευχηθώ καλή και επικοδομητική την επόμενη πενταετία, η οποία είναι μια καθοριστική σημαντική θητεία για το Δήμο Χερσονήσου. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά όλα τα μέλη της παράταξής μας. Ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης ευχαρίστησε τους πολίτες για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του και έστειλε μήνυμα ενότητας. Ήρθε και συναντηθήκαμε και του δήλωσα ότι τα προβλήματα είναι μόνο εκείνα τα οποία θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε με σχέδιο, με όραμα και με σωστό προγραμματισμό. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Προφανώς το αποτέλεσμα δεν είναι ευχάριστο για μας, αλλά ό,τι επιτάσσει η κοινωνία είναι ευχάριστο. Εμείς θα βρισκόμαστε δίπλα στο Δημότη, δίπλα στον πολίτη μας. Ό,τι κάναμε αυτά τα χρόνια το εκτίμησε ένα κομμάτι της κοινωνίας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε εδώ για να συνδράμουμε από όπου μας έταξε η κοινωνία. Ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης επιστρέφει στον Δημαρχιακό Θόκο, στο Δήμο Χερσονήσου, μετά τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, αφήνοντας τη μείζον αντιπολίτευση τον νυν δήμαρχο Γιάννη Σέγκο, ο οποίος τον συνεχάρει. Εδώ έχουμε μία ανατροπή, έχουμε και έναν πολιτικό πολιτισμό και οφείλουμε να τον υπογραμμίσουμε. Ο κύριος Σέγκος πήγε και βρήκε τον κύριο Δοξαστάκη, τον συνεχάρη και νομίζω ότι και η δήλωσή του ήταν ξεκάθαρη και οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε αυτό, κύριε Δοξαστάκη. Θα σας πάω τώρα εγώ λίγο πίσω. Μέσα στην προεκλογική περίοδο, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το παιχνίδι στο Δήμο της Χερσονήσου, όταν θέλανε να σας ασκήσουν κριτική, είναι ότι είστε παλιός. Ότι έχετε ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση από το παρελθόν. Και εγώ σαν δημοσιογράφος θα σας ρωτήσω τι καινούριο θα φέρετε στο Δήμο της Χερσονήσου. Κύριε Δασκαλάκη, υπηρετώ την αυτοδιοίκηση τόσα χρόνια. Έχω εντρυφήσει τόσο βαθιά, έχω καταγράψει, έχω αφουκραστεί τις αντιλήψεις, απόψεις του κόσμου που πολλές φορές θεωρώ ότι δεν έχω το κριτήριο λαθεμένο. Είδατε, ούτε εκλογικά κέντρα κάναμε, συνειδητά. Ο τρόπος ο οποίος επικοινωνήσαμε. Επειδή το ψάξαμε, είστε ο μοναδικός υποψήφιος που δεν είχε εκλογικό κέντρο. Μόνο τα παράβολα. Καμία δαπάνη άλλη. Ούτε επικοινωνίες, ούτε προβολές, ούτε καταχωρήσεις, τίποτα απολύτως. Ήθελα να αποδείξω ότι αυτοδιοίκηση είναι καθαρά επικοινωνία με τον κόσμο. Είχατε το καλύτερο επιτελείο, το οποίο παραμένει και απ' έξω. Την σύζυγό σας με τους δύο γιους σας, που σας ακολουθούσαν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είδα λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσε ο κύριος Σέγκος να επικοινωνήσει, χρεώνοντάς μου ακόμα και το πρωτοπατορικό αμάρτημα,
ήταν κάτι το οποίο εξυπηρετούσε τη δική μου στρατηγική. Εγώ παρουσίαζα ένα πρόγραμμα, ένα στρατηγικό σχεδιασμό, μια σύγχρονη αυτοδιοίκηση, η οποία απαντούσε στα σύγχρονα ζητήματα και προβλήματα της κοινωνίας και θεωρούσε ότι αυτό θα φέρει αποτέλεσμα. Τα μηνύματα ήταν εντυπωσιακά. Γνωρίζαμε ότι ο κόσμος επιζητούσε μια αλλαγή. Αν υπήρχε έργο, αν υπήρχε απάντηση στα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, σας είπα και πριν δεν θα είχα κανένα λόγο να εμπλακώ. Αυτό όμως ως έλλειμμα, διαπιστώνοντάς το, και επειδή υπήρξε μια προσπάθεια και κάποιοι νέοι άνθρωποι να μπουν στα πράγματα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, εξελέγησαν νέοι σύμβουλοι, οι οποίοι είναι το μέλλον αυτού του Δήμου, και πολλά άλλα στοιχεία και παιδιά τα οποία υπάρχουν και θα συνεχίζουν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να συμβάλλουν στο αύριο. Εγώ επιστρέφω γιατί θεωρώ ότι έχω να δώσω μέσα από την εμπειρία μου τη γνώση και την διαδικασία η οποία χρειάζεται να ανοίξει πόρτες. Δεν είναι εύκολο πράγμα να διεκδικείς πόρους. Είπατε πριν για το Ρέθυμνο. Για να μπορέσει ένα πρόγραμμα να υλοποιηθεί πλέον που είναι ανταγωνιστικό και υπάρχουν πολλές δεσμεύσεις, πολλές αιρεσιμότητες, θα πρέπει να στοχεύει σε εκεί που ζητά αυτός ο οποίος εκχωρεί τα χρήματα. Άρα χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται μελέτη, διεκδίκηση, παρουσία και γι' αυτό λοιπόν το λόγο θεωρώ ότι μπορούμε ως ομάδα, και αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης, η ομάδα είναι εκείνη η οποία θα φέρει το αποτέλεσμα, η υποστήριξη επιστημονική, θα υπάρξει συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, θα υπάρξει συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. Βεβαίως θα ενδυναμώσουμε το εσωτερικό του Δήμου και τις υπηρεσίες, αυτό είναι ζητούμενο, αλλά θα διεκδικήσουμε και το αναγκαίο προσωπικό που δεν υπάρχει. Και έτσι λοιπόν, αφού συνδυάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία του προγραμματισμού του σωστού και των εργαλείων της υλοποίησης, είμαι πεπισμένος ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής της περιοχής, που εκεί χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος του τουρισμού, θα μπορέσει να τα αναδείξει, να τα αξιοποιήσει και να χτίσει πάνω σε αυτά. Δείτε τώρα, για τα δεδομένα της χώρας, πληθυσμιακά είστε ένας μικρομεσαίος Δήμος. Για τα δεδομένα της Κρήτης, ένας μεσαίος Δήμος. Όμως, για τα δεδομένα της χώρας, είστε και ο πιο τουριστικός Δήμος στην ελληνική επικράτεια. Δηλαδή, στα σπλάχνα της Χερσόνησο, κρύβει μια σχεδόν ολόκληρη Ρόδο σε αριθμό κλινών. Και αν όχι Ρόδο, σίγουρα την Κο. Η τουριστική βιομηχανία είναι αυτή που θα αποτελέσει την προτεραιότητά σας ή θεωρείτε ότι ο κορεσμός της τουριστικής βιομηχανίας πρέπει να στρέψει τον Δήμο Χερσονήσου και σε άλλα πράγματα που ενδεχομένως δεν τα είχε στρέψει το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα έτη? Να ξεκαθαρίσω ότι ο Δήμος Χερσονήσου δεν είναι ούτε μικρός ούτε μικρός Δήμος. Είναι πολύ μεγάλος Δήμος. Μέχρι πρότινος και πριν αλλάξει αυτό, και θεωρώ ότι θα πρέπει η τουριστική Δήμη να το διεκδικήσουμε, να μετρά και να προσμετράται ο πραγματικός πληθυσμός. Είχαμε 60.000 κατοίκους. Είμαστε τρίτος Δήμος στην Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί ένας πληθυσμός που παραμένει σε μια περιοχή για 8 και 9 μήνες να μην υπολογίζεται στις ανάγκες, στις απαιτήσεις, στην αύξηση των υπηρεσιών. Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο είστε μια πόλη που αγγίζει τις 100.000. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το δίκτυο τουριστικών Δήμων θα πρέπει να απαιτήσει από την κεντρική διοίκηση, μέσα από την κεντρική ένωση Δήμων, αυτά να συνυπολογιστούν. Τώρα, αναφορικά με το τι θα στοχεύσουμε, αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως είπε και ο κύριος Μενεγάης, ο συνάδελφος, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο Δήμο Χερσονήσου. Δύο πλευρές. Η παράκτια ζώνη και η ενδοχώρα. Η ενδοχώρα με τον πρωτογενή τομέα, το οικοπολιτιστικό απόθεμα και η παραλία, με την έντονη συγκέντρωση δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα πάνω στις ακτές. Αυτός ο συνδυασμός των δύο μορφών θα φέρει την ανάπτυξη, η οποία ασφαλώς και θα πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, ασφαλώς και πρέπει να εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν, να αναπτυχθούν και νέες μορφές τουρισμού, να γίνουν οι αναγκαίες υποδομές που θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν και βεβαίως να προσθέσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογές. Η κάθε περιοχή επιλέγεται για συγκεκριμένους λόγους. Και οι περιοχές οι δικές μας μπορούν να τις επισκέπτονται πολλές κατηγορίες τουριστών διαφορετικού εισοδηματικού επίπεδου και ως εκ τούτου εμείς οφείλουμε αφενός να θωρακίσουμε και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της παραλιακής ζώνης και κατά δεύτερο να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στην ενδοχώρα, να παράξουμε πολύ ποιοτικά αγροτικά προϊόντα που θα τροφοδοτούν τις τουριστικές μονάδες της παραλίας, να μείνει ο πληθυσμός εκεί, να δοθούν κίνητρα, αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και κυρίως παροχή υπηρεσιών
που θα δώσουν ποιότητα ζωής και σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους κατοίκους. Στις μικρότερες περιοχές, κύριε Δοξαστάκη, που ο κόσμος γνωρίζεται μεταξύ του, και αναφέρομαι κυρίως στους ντόπιους, πάντοτε υπάρχει η αγωνία, δεν βγήκε ο δικός μου δήμαρχος. Για αυτούς που στήριξαν έναν άλλο συνδυασμό, μια άλλη παράταξη. Σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους πείσατε στον Δήμο της Χερσονήσου, τι τους λέτε σήμερα? Εγώ πάντα τα χρόνια που ασχολούμαι ξεκινούσα από τις περιοχές οι οποίες δεν μας ψήφιζαν. Γιατί ήθελα να αποδείξω και να δείξω, να καταδείξω ότι δεν έχει καμία σχέση το τι επιλέγεις αναφορικά με το τι δικαιούται ο κάθε πολίτης σήμερα σε μια σύγχρονη πολιτεία που επικρατεί η ισονομία και η αξιοκρατία. Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο μπορώ να τους πω, θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο τα αυτοδιοικητικά κύτταρα που υπάρχουν σε κάθε κοινότητα, που είναι τα τοπικά συμβούλια, οι δημοτικές κοινότητες, θα πρέπει να τους χωριστούν όχι μόνο εκείνες οι αρμοδιότητες που ο κώδικας ορίζει και καθορίζει, αλλά και όλες εκείνες που θα δώσουν μια ουσιαστική ποιότητα ζωής. Εφόσον υπάρχει ένα ενεργό συμβούλιο στη δημοτική κοινότητα, βεβαίως εμείς θα χωρίσουμε, θα υποστηρίξουμε, θα υπάρξει παρουσία υπαλλήλων και διοικητικών και συνεργείων για να επιλαμβάνονται άμεσα επί τόπου ζητήματα καθαριότητας και όχι να τρέχει ο Δήμος για να μπορεί να τα λύσει. Και βεβαίως μέσα από την πάγια προκαταβολή, που είναι ένα εργαλείο πολύ καλό, ο κάθε πρόεδρος στο κάθε συμβούλιο άμεσα, πολύ σωστά και καθημερινά, έχοντας την ικανότητα και τη δυνατότητα αυτή των κρημάτων, να λύνει προβλήματα ίδρυυσης, αποχέτευσης, δρόμων, βελτίωσης διαφόρων υποδομών κλπ. Χρειάζεται λοιπόν μια αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας, συμμετοχή των πολιτών. Αυτό είναι το στίχημα. Δεν αρκεί το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν αρκούν 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Δήμαρχος, αλλά όλη η κοινωνία, οι φορείς, οι συλλογικότητες, οι σύλλογοι, μέσα από τις λαϊκές συνελεύσεις, τα συνοικιακά συμβούλια, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Κύριε Δοξαστάκη, είστε ένα πρόσωπο που απασχόλησε στα παραπολιτικά σχόλια, στις στήλες, στις δημοσιογραφικές στην Κρήτη, για το αρκετούς μήνες πριν τι θα κάνει ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Γιατί ξαφνικά ακούμε στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι ξέρετε κάτι, ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης σκέφτεται να διεκδικήσει τον Δήμο της Χερσονήσου, να λύσουμε την απορία. Να μου τελείσετε δηλαδή και εμένα την απορία. Πότε πήρατε την απόφαση να διεκδικήσετε τον Δήμο της Χερσονήσου? Ο κύριος Σέγκος είναι ένας δήμαρχος που έχει πλέον τη δική του εμπειρία, είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός και είναι ένας άνθρωπος που έδωσε το δικό του στίγμα και δίνει το δικό του στίγμα στα αυτοδιοικητικά πράγματα της Κρήτης. Θα το πω πολύ απλά. Δεν ήταν ένας δήμαρχος αμελητέα ποσότητα για τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης. Ήταν σημείο αναφοράς ο Δήμος της Χερσονήσου. Το ποια κριτήρια επικρατήσανε είναι αυτά τα οποία μπορώ να σας εκθέσω δημόσια, αλλά είναι και κάποια τα οποία καθόρισαν την τελική μου απόφαση και επιτρέψτε μου να σας πω ότι τον κύριο Σέγκο τον είχα και δημοτικό σύμβουλό μου. Άρα γνωρίζω πολύ καλά τον κάθε άνθρωπο. Εγώ αποφάσισα το Μάρτιο του 2022 να διεκδικήσω το Δήμο Χερσονήσου. Τότε όλοι έλεγαν ότι... Το Μάρτιο του 2022, δηλαδή ένα έβγαλα χρόνο και... ανακοίνωση δημόσια... Και είπα ότι για αυτούς και για αυτούς τους λόγους κατέρχομαι στο στίβο το πολιτικό. Ναι, αλλά μετά ακολούθησε μία σιωπή. Και υπήρξε η παραπληρολογία, το πήρε πίσω, δεν ξέρουμε τι θα κάνει και τα σχετικά. Είχα βάλει κάποιες προϋποθέσεις και είχα πει ότι δεν περισσεύει κανείς, τα προβλήματα είναι μεγάλα, η κοινωνία πρέπει να ενεργοποιηθεί, οι νέοι πρέπει να βγουν μπροστά. Έχοντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα, διαπίστωσα ότι υπήρξε μία αδράνεια. Προκειμένου λοιπόν να ενεργοποιήσω τα κύτταρα και το DNA όλων των συνδημοτών μου, είπα ότι αν δεν ισχύσουν αυτά, δεν με ενδιαφέρει η διεκδίκηση του θόκου του Δημαρχιακού. Βλέποντας όμως ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορούσε να διεκπαιρεώσει θέματα που απασχολούσαν την τοπική κοινωνία, παρά το ότι είπαν ότι ήταν μια πολιτική αυτοκτονία αυτό που έκανα τότε, εγώ πίστευα στις δυνάμεις μου, πίστευα στο έργο μου που είχα αφήσει, πίστευα σε αυτά τα οποία θα έλεγα στους ανθρώπους και αυτά τα οποία θα πρότεινα στην τοπική κοινωνία, ενεργοποίησα τους συμπολίτες μου, μια ομάδα καταπληκτική, ποιοτική, αξιόλογη και έτσι θεωρώ ότι αυτό που συνέβη είναι κάτι το μοναδικό. Απουσίαζα 10 χρόνια από τα δημοτικά πράγματα της Χερσονήσου και επανέρχομαι με ένα Είχατε ποσοστό. Όμως αυτοδιοικητική άποψη. Βεβαίως. Ήμουν παρόν πάντα και μέσα από την περιφέρεια και σαν ενεργός πολίτης στην τετραετία που δεν είναι πλάκιν. Και θέλω να πιστεύω ότι η επιβεβαίωση του κόσμου είναι βαριά η ευθύνη για μένα. Γνωρίζω να αναλαμβάνω ευθύνη και κόστος και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι μαζί με όλους, όλη η Δημοτική Αρχή
και συμπολίτευση και αντιπολίτευση και όλοι οι υπόλοιποι δρόντες, επιχειρηματικοί κλάδοι κλπ. Θα διεκδικήσουμε και θεωρώ ότι στο τέλος θα καταφέρουμε αρκετά πράγματα για αυτόν τον τόπο, τον αξιόλογο τόπο. Κύριε Μενεγάκη, είπατε ότι έχετε και μια καλλιτεχνική φύση. 1η Ιανουαρίου του 2024 αναλαμβάνετε τα ηνία της πρωτεύουσας του νομού Λασιθίου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, του Αγίου Νικολάου. Έχετε όμως και ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στο Δήμο σας, γιατί σε αυτόν τον Δήμο, ακριβώς δίπλα, είναι επίσης μια πόλη. Είναι η πόλη της Νεάπολης. Είναι η πόλη που φιλοξενεί την λασιθιώτικη δικαιοσύνη, που έχει τη δική της ιστορία. Μέχρι και πριν από κάποια χρόνια ήταν ένας αυτόνομος Δήμος. Επειδή πολλές φορές λέμε ο Δήμος του Αγίου Νικολάου και για αυτούς που δεν γνωρίζουν, το μυαλό τους πάει στην πόλη του Αγίου Νικολάου, στη Λίμνη, στον Αστικό Ιστό, ίσως και στην Ελούντα. Τι λέτε σήμερα στους φίλους σας και στους ανθρώπους, όχι μόνο στους φίλους που σας στήριξαν, τους ψηφοφόρους σας, στους πολίτες της Νεάπολης? Η Νεάπολη είναι η ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου μας. Είναι ένα. Υπήρξε πρωτεύουσα και του νομού Λασιθίου και αργότερα, όπως είπατε, ήταν ένας ξεχωριστός δήμος. Αυτή τη στιγμή αποτελεί. Μα έχει μια αυτονομία ως πόλη. Βεβαίως. Είναι το δεύτερο αστικό, κυρίως αστικό κέντρο του Δήμου μας. Και ίσως είναι και λίγο ασυνήθιστο στην Κρήτη αυτό να υπάρχουν δύο πόλεις και οι υπόλοιπες κοινότητες. Ίσως θα μπορούσαμε να το πούμε η Χερσόνησος με τα Μάλια, που είναι δύο πόλεις. Ναι. Τα Μάλια, ναι. Στο παρελθόν ήταν ένας ξεχωριστός δήμος. Ίσως ναι. Ξέρετε, η Νεάπολη, παρά τη συρρήκνωση κάποιου πληθυσμού που είχε σχέση με το παρελθόν, διατηρεί αστικά χαρακτηριστικά πολύ περισσότερα, ας πούμε, από άλλες περιοχές αναλόγου μεγέθους. Και είναι μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή για μας. Είναι η έδρα της Μητρόπολης, είναι η έδρα της Λασιθιώτικης Δικαιοσύνης. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που την κάνουν σημείο αναφοράς και βεβαίως η ιστορικότητά της. Κατά τη γνώμη μας, έχει ένα ιστορικό απόθεμα το οποίο έχει μείνει ανεκμετάλλευτο. Ενώ αναξιοποίητο. Θα μπορούσε με ένα κατάλληλο σχέδιο που εμείς αυτό που περισσότερο εξαγγείλαμε στην προεκλογική περίοδο και νομίζω ότι έγινε σε μεγάλο βαθμό αποδεκτό, έτσι το προσέλαβε και ο κόσμος με μια θετική διάθεση, ένα γενικότερο σχέδιο ανάπτυξης της Νεάπολης και της γύρω περιοχής της, συμπεριλαμβάνοντας και λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ιστορικό της χαρακτηριστικό. Η Νεάπολη έχει και ένα πολύ σπουδαίο αρχιτεκτονικό πλούτο και με κατάλληλες παρεμβάσεις, αναπλάσεις και επίλυση διαφόρων προβλημάτων που έχει στο σχέδιο της πόλης της. Και τον πληθυσμό της έχει απίστευτα νεοκλασικά που θα μπορούσαν να αναδειχθούν. Αυτό ήθελα να σας πω. Εάν αναδειχθεί ο αρχιτεκτονικός πλούτος της Νεάπολης, γίνουν κάποιες αναπλάσεις, ειδικά στην πλατεία αλλά και σε άλλες περιοχές, μικρότερες πλατείες, ενώ στην κεντρική πλατεία, με κατάλληλες πεζοδρομήσεις και ανάπτυξη κάποιου μεγαλύτερου χώρου στάθμευσης στο πίσω μέρος, με διαμόρφωση ορισμένων πραγμάτων, μπορώ να σας πω ότι μπορεί να γίνει ένα μέρος το οποίο θα είναι σημείο αναφοράς και για τους ντόπιους που θέλουν να κάνουν εσωτερικό τουρισμό, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή να είναι ένας πόλος έλξης ανθρώπων που περνάνε. Πώς πάμε, ας πούμε, στις Αρχάνες, πριν να γίνει η ανάπλαση των Αρχανών σε μεγαλύτερο βαθμό, δεν αποτελούσε έναν πόλο έλξης τέτοιο. Εμείς, η Νεάπολη, υποστηρίζουμε ότι μπορεί να γίνει πολύ πιο όμορφη και πολύ πιο ανεπτυγμένη, διότι είναι κυρίως αστικό το τοπίο της, με πάρα πολύ ωραία κτίρια. Γενικότερα. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Επίσης έχει πολλούς ιστορικούς, φυσιολατρικούς, αλλά και εκκλησιαστικούς προορισμούς που θα μπορούσε πραγματικά να αποτελέσει ένα μέρος θεματικού τουρισμού και έχει και μια πολύ δυνατή ενδοχώρα με παραγωγή, πρωτογενή παραγωγή και πραγματικά αυτό το σύνολο είναι νομίζω μοναδικό. Προσωπικά σχετίζομαι και την Νεάπολη, έχω συγγενικούς δεσμούς και με αυτήν. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει μείνει πίσω. Ο πληθυσμός της Νεάπολης σήμερα ποιος είναι, κύριε? Στην πραγματικότητα είναι γύρω στις 2.000 περίπου, αλλά είναι γεγραμμένοι πολύ περισσότεροι και έχει πολλούς παρεπιδημούντες. Δηλαδή κάθε μέρα περνάει αρκετός κόσμος από εκεί. Και αν γίνει αυτή η ανάπτυξη που πραγματικά την ζητάει η Νεάπολη, είναι ένα μέρος το οποίο έχει αφαιθεί για πολλά χρόνια. Πιστεύω θα προσελκύσει και πολλούς περισσότερους. Ξέρετε, έχει ανθρώπους που την αγαπούν πάρα πολύ. Οι συμπολίτες μου την αγαπούν πολύ και της αξίζει. Και θαυμαστές πολίτες εκτός του Λασιθίου που κάνουν προορισμό τη Νεάπολη μία Κυριακή.
Βεβαίως. Και επειδή είναι και εκκλησιαστικό κέντρο, όπως είπατε, είναι η έδρα της Μητροπόλεως, μπορεί σε συνεργασία με την Μητροπόλη και να αναπτυχθεί και αυτό το κομμάτι, ενώ του θρησκευτικού τουρισμού και όλα αυτά. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και θα δώσουμε μεγάλη βάση σε αυτό. Θα σας πάω τώρα πολύ γρήγορα στην Ελούντα. Η Ελούντα, νομίζω ότι κανείς δεν αφισβητεί ότι αποτελεί την άλλη ματιά της τουριστικής βιομηχανίας. Έχει αποκτήσει ένα brand name τεράστιο από τη δεκαετία του 80 με τις ιστορικές συναντήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, με χολιγουδιανού στάρ που φτάνουν σχεδόν κάθε χρόνο εκεί. Έχουμε δει απίστευτες εικόνες από γνωστούς τραγουδιστές, ηθοποιούς, πολιτικούς. Ξέρετε όμως κάτι, θα σας το πω με το χέρι στην καρδιά. Δεν μπορείς σε αυτόν τον τόπο να έχεις μερικά από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Ευρώπης και έξω από το ξενοδοχείο να υπάρχει χωματόδρομος. Δεν μπορείς να έχεις ένα μνημείο που λέγεται Σπιναλόγκα και για να πας να την απολαύσεις θα πρέπει να περάσεις από έναν δρόμο που χωράει ίσα ένα αυτοκίνητο. Είναι αυτή η αντιστρόφως ανάλογη εικόνα του ιδιωτικού τομέα με την ίδια την πολιτεία. Θα μπορούσε η Ελούντα να είναι μια ξεχωριστή κριτική ριβιέρα. Πώς την οραματίζεστε την επόμενη πενταετία? Ακριβώς όπως το λέτε, σαν μια μεραμπελιώτικη ριβιέρα, όχι μόνο την Ελούντα. Ξέρετε, εμείς έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Επειδή και θα σας απαντήσω για την Ελούντα συγκεκριμένα, αλλά επί τη ευκαιρία να σας πω το συγκεκριμένο, ότι επειδή βρισκόμαστε στα δυτικά του κόλπου Μιραμβέλου, έχουμε μια ακτογραμμή τεράστια. Ξεκινάει από το Καλό Χωριό, πηγαίνει στον Άγιο Νικόλαο, Ελούντα, Πλάκα, φτάνει μέχρι Βραχάση, Σύση, φτάνει μέχρι το Σύση, Μίλα το Σύση. Είναι τεράστια και έχει τις δυνατότητες να γίνει μια μεραβελιώτικη ριβιέρα στα πρότυπα αυτά που λέτε, όπως αναπτύσσονται και άλλες παραλιακές ζώνες της Μεσογείου, και να γίνει και πρότυπο, μπορώ να σας πω. Έχει η ιδιωτική πρωτοβουλία πραγματικά σε αυτά τα μέρη, έχει, ειδικά και στο θέμα της Ελούντας, έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαίες επενδύσεις και... Θέλετε να σας πω μία μαρτυρία ενός ξενοδόχου της περιοχής, που του είπε, λέει, ένας πελάτης του, και το θυμάμαι επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια και σε αυτή την εκπομπή με τον τουρισμό. Όταν, λέει, φτάνουν οι τουρίστες νύχτα στην Ελούντα, όταν φαίνεται μπροστά τους η Ελούντα, νιώθουν ότι πάνε σε μια κριτική ριβιέρα. Ακριβώς. Η εικόνα είναι όμως εντελώς διαφορετική όταν ξυπνούν το πρωί και πρέπει να βγουν έξω από το ξενοδοχείο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, κύριε Δήμαρχε, και νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει και ένα σημαντικό στίχημα δικό σας. Θα σας πω. Ήταν και ο κυρίαρχος λόγος που υπήρξε και μια ανατροπή εκλογική στην Ελούντα, γιατί αυτό που λέτε ακριβώς ήταν αυτό που λέγαμε και εμείς στο πρόγραμμά μας και γενικότερα σε αυτό που δείχναμε ως σχέδιο ανάπτυξης περιοχής. Αυτό που ξεκίνησα να σας πω είναι ότι αυτό το όραμα της μετατροπής σε μια ριβιέρα της περιοχής έχει να κάνει περισσότερο με το τι υπηρεσίες προσφέρει ο δημόσιος, ο δημοτικός χώρος, ας το πούμε έτσι με την ευρία έννοια, προς τον τόπο και όχι τι προσφέρει ο ιδιωτικός. Ο ιδιωτικός τομέας κάνει πολύ φιλότιμες προσπάθειες και σπουδαίες προσπάθειες, μπορώ να πω. Έχουμε πολύ ωραία ξενοδοχεία, έχουμε ωραία μαγαζιά, έχουμε πολλά. Αλλά αντίστοιχα, ο δημοτικός χώρος, ο δημόσιος χώρος δεν αντιστοιχεί σε αυτό. Δηλαδή, να σας το πω έτσι σχηματικά, έχουμε πεντάστερες ιδιωτικές υπηρεσίες με δύστερες, ας πούμε, υπηρεσίες δημοτικές. Πρέπει αυτά να συγκλίνουν. Δεν μπορεί ο επισκέπτης να πηγαίνει σε ξενοδοχείο με ένα ελικόπτερο και την ίδια ώρα. Να έχει, ας πούμε, ένα δρόμο που να στενώσει ή να είναι, τόσο να μην είναι επαρκής, όλα αυτά. Εμείς, δηλαδή, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και έχουμε και ένα σχέδιο ήδη γι' αυτό. Έχουμε κάνει μια προετοιμασία για να μπορέσει αυτό να αλλάξει. Πραγματικά έχει τις δυνατότητες να αλλάξει. Έχουν δρομολογηθεί βέβαια έργα από το παρελθόν και δεν θέλω να εμφανιστώ ότι δεν αναγνωρίζω αυτά που έχουν γίνει και έχουν δρομολογηθεί. Πραγματικά έχουν δρομολογηθεί ορισμένες καταστάσεις, όμως έχουν αργήσει και μπορεί να πει κανείς ότι βρισκόμαστε πίσω σε επίπεδο υποδομών και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, μόλις επιστρέψουμε, θέλω λίγο να σας πάω και πολιτικά. Είστε πολιτικά όντα και οι δύο. Έχετε την άποψή σας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πολιτικό ρεπορτάζ στο Λασίθι. Δηλαδή υπάρχουν φωνές που λένε ότι πλέον, λέει, όλοι οι δήμοι του Λασιθίου είναι γαλάζιοι, κύριε Μενεγάκη. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος. Θα μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος που είχαμε μαζί μας και τον Δήμαρχο της Ιεράπετρας αλλά και τον διδάκτορα
πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Τζαγκαράκη, την δική του ανάλυση. Κύριε Δοξαστάκη, ξεκινάω από εσάς, επειδή σας αποκάλεσε νοήτερα ο συνάδελφός σας πριν ήταν της αυτοδιοίκησης. Η αλήθεια είναι ότι το λέμε και εμείς αυτό, ότι είστε ένας πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός. Εγώ προσωπικά σας χαρακτηρίζω και έναν πολύ ρεαλιστή ως πολιτικό στις αναλύσεις σας. Με το χέρι στην καρδιά, θεωρείτε ότι χθες το βράδυ έχουμε την πρώτη ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2014 που ανέλαβε? Όχι, δεν θεωρώ ότι έχουμε ήττα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια δυσαρμονία, γιατί έσπευσαν πολύ νωρίς να μεγιστοποιήσουν κάτι το οποίο δεν φαινόταν. Και το 13-0 ήταν υπερβολή και είχε μέσα μια αυθαιρεσία, αλλά και στους μεγάλους δήμους δεν έλαβα υπόψη κάποια χαρακτηριστικά. Στις ΜΕΜ περιφέρειες η κυβέρνηση πλήρωσε την ακραία εκδήλωση φυσικών φαινομένων και την ελλιπή και τη μη έγκαιρη παρέμβαση αντιμετώπισης των καταστάσεων, γιατί μέσα από μια δεδαλώδη διαδικασία που ο νόμος της αρρωγής προβλέπει, δεν μπορείς άμεσα να παλύνεις τον πόνο, το πρόβλημα και την καταστροφή που έχει έρθει. Άρα λοιπόν αυτό πληρώθηκε π.χ. στην περιφέρεια της Θεσσαλίας και τα πολλά χρόνια του αξιολογότητα του Περιφερειάρχη Αγοραστού, αλλά εκεί η κυβέρνηση πλήρωσε την κακή διαχείριση, την ελλιπή και μη άμεση παρέμβαση. Θα σας το πω όμως λίγο απλά. Γιατί δεν τον πλήρωσε αυτό και στις εκλογές του Μαΐου ή του Ιουνίου που είχε προηγηθεί μια τεράστια εθνική τραγωδία στα Τέμπη? Γιατί τότε ήταν έτσι διαμορφωμένα τα πολιτικά πράγματα που φαινόταν ότι δεν αντιστρεφόταν η εδρεωμένη και κατασταλαγμένη πολιτική επιλογή του κόσμου. Ο κόσμος είχε μπροστά του μία θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, μία ασυμφωνία και μία μετροέπεια και μία αδράνεια αποτελεσματικότητας, με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί στη κοινή γνώμη μία βεβαία αντίληψη στάση σε σχέση με την επιλογή που θα έκανε στη εκλογή. Θεσσαλία, ας πούμε, θεωρείτε ότι ο κύριος Αγοραστός καθάρισε και για τον κύριο Μπέο, δηλαδή χάνοντας την περιφέρεια η Νέα Δημοκρατία, αλλά πήρε ένα τεράστιο ποσοστό ο Δήμαρχος του Βόλου, που επίσης στυλιτεύτηκε για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την τεράστια καταστροφή του Βόλου? Εκεί είναι ένα άλλο πολιτικό φαινόμενο, το οποίο πραγματικά πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστημιακά έδρα. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα πολιτικοί αναλυτές λένε ότι ο Μπακογιάννης έχασε την Αθήνα επειδή ο Χαρδαλιάς κέρδισε από τον πρώτο γύρο την Αττική. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο Μπέος έχει ένα άλλο χαρακτήρα. Προβάλλεται και εμφανίζεται μπροστά στον κόσμο, δείχνει μια μεσότητα, μια αποτελεσματικότητα και γι' αυτό υπήρξε αυτή η διάκριση. Εξάλλου, εκεί που διαδραματίζεται το αν και εφόσον μετράνε τα πολιτικά κριτήρια, είναι τα μεγάλα γεωγραφικά μεγέθη περιφέρειας. Mm-hmm. Στην Αττική τώρα, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, εκεί έχουμε μια πολιτική επιλογή. Η ακρίβεια, η δυσκολία στη διαβίωση, τα πολλά προβλήματα. Ναι, αλλά δεν αποτυπώθηκε αυτό στην Αττική, στην περιφέρεια. Γιατί η περιφέρεια σήμερα δεν έχει αρμοδιότητες. Mm-hmm. Η καρδιά χτυπάει στους δήμους. Εκεί είναι η πολιτική. Οι περιφέρειες μπορεί να έχουν τη διαχείριση του ΕΣΠΑ και το στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά είναι περισσότερο μία βαθμίδα αυτοδιοίκησης που είναι σε πιο επιτελικό επίπεδο, σε πιο προγραμματικό, ενώ το καμίνι, η καθημερινότητα, η πλοκή και η όλη συνεργασία και επαφή με τον κόσμο κρίνεται στους μεγάλους δήμους. Ναι, αλλά στο Δήμο της Αθήνας αυτός που ιτήθηκε, και μιλάω για τον Κώστα Μπακογιάννη, είναι και από τον στενό οικογενειακό πυρήνα του Πρωθυπουργού. Και αυτό έπαιξε ρόλο, και επίσης έπαιξε ρόλο η λαθεμένη επιλογή του σε σχέση με τα δίχτυα πεζοδρόμων. Ο μεγάλος περίπατος. Βεβαίως, αυτό ήταν μια υπερφύαλη και αναποτελεσματική παρέμβαση που δυστυχώς προβλήματα μόνο δημιούργησε. Βρήκα πολύ έξυπνο ένα δημοσιογραφικό τίτλο χθες σε ένα αθηναϊκό μέσο. Ο Κώστας Μπακογιάννης κάνει το μεγάλο περίπατο προς την έξοδο. Ακριβώς. Είδατε ότι αυτά εμπλέκονται, συνδέονται και δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ θεωρώ ότι πέρα από τις περιφέρειες που όντως αναδείχθηκαν αυτά τα στοιχεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους μεσαίους και μικρούς δήμους, δεν επικράτησε ούτε η κομματικοποίηση και ήταν πολύ σωστή και σοφή η επιλογή των κομμάτων να μην δώσουν χρήσματα. Γιατί όμως, κύριε Δοξαστάκη και κύριε Μενεγάκη, στην αυτοδιοίκηση είναι ταμπού η στήριξη από ένα κόμμα? Μια δημοκρατική παράταξη. Είναι η κοιτίδα της ίδιας της δημοκρατίας. Είναι οι άνθρωποι που διεκδικούν την ψήφο μας στις εθνικές εκλογές.
Γιατί ξαφνικά στο Δήμο όλοι δεν είναι τίποτα, ενώ όλοι προέρχεστε από κάποιο χώρο. Γιατί αυτό είναι και η δύναμη τοπική, της δημοκρατίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια ιδιαιτερότητα. Έχει την αμεσότητα. Είπε πριν ο κ. Μενεγάκης ότι πολλές φορές η ευελιξία, ο τρόπος γνώσης και ανάγνωσης των νομοθετικών πλαισίων βοηθά, γιατί ο πολίτης απαιτεί, είναι πάνω σου και θέλει λύση στο πρόβλημα. Άρα λοιπόν εκεί, αυτό το οποίο κυριαρχεί δεν είναι η πολιτική καταβολή. Παλιότερα ναι, παλιότερα ο Δήμαρχος το πρωί έβγαινε από το εργατικό κέντρο και το απόγευμα έμπαινε στο Δήμο. Τώρα θεωρεί ο πολίτης ότι Δήμαρχος είναι αυτός που έχει μια αποτελεσματικότητα, που μπορεί να ενώσει, να συνθέσει και να λύσει τα προβλήματα καλύτερα. Μάλιστα. Άλλα είναι ο Δήμαρχος που έχει κάποιες γνώσεις, που έχει τη δυνατότητα να διεγείρει το πλήθος και πολύ σοφά δεν πρέπει να εμπλέκονται τα κόμματα. Βεβαίως, ο καθένας από εμάς, ο κάθε Δήμαρχος έχει την πολιτική του προέλευση, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να γίνει τελείως απρόσωπη και απολύτικη, γιατί το ποια είναι η ιδεολογία και η αντίληψη που έχει την αυτοδιοίκηση στο κάθε κόμμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των πραγμάτων στις περιφέρειες, στους μεγάλους δήμους. Κύριε Μενεγάκη, στα δημοσιογραφικά γραφεία της Κρήτης και γενικότερα της χώρας λένε ότι τελειώντας λέει και ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο μεγάλος νικητής στο Λασίθι είναι ο γαλάζιος βουλευτής, είναι ο Γιάννης Πλαγιωτάκης. Τι λένε λοιπόν? Λένε ότι το σύνολο των δημάρχων του Λασιθίου και οι πέντε δήμαρχοι του Λασιθίου προέρχεστε από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης οφείλω να αναγνωρίσω στον κύριο Πλαγιωτάκη ότι είναι ο πρώτος νομός της Κρήτης που άλλαξε χρωματισμό πολιτικό. Είναι ο νομός που πριν στη χρυσή δεκαετία, στα χρυσά χρόνια του Πασόκ, φλέρταρε με τα 70 ουσιαστικά, δηλαδή ήταν η απόλυτη πλειοψηφία. Και είναι η πρώτη περιφερειακή ενότητα που άλλαξε χρωματισμό όσον αφορά την Κρήτη. Τι απαντάτε σε αυτό? Κύριε Δασκαλάκη, εάν, επειδή είπατε πριν, θα σας απαντήσω απαντώντας στο ερώτημα που κάνατε στον κύριο Δοξαστάκη, είπατε είναι ταμπού να σε υποστηρίξει μια δημοκρατική παράταξη. Μα το γιατί... εννοώ αυτό. Ναι, ότι δεν πρέπει να είναι ταμπού. Θα σας απαντήσω. Δεν είναι ταμπού. Όμως δεν είναι αποτελεσματικό. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς φτιάξαμε, να σου πω και το δικό μας παράδειγμα, εμείς φτιάξαμε ένα συνδυασμό, μια παράταξη, η οποία είχε έναν ευρύ πολιτικό χαρακτήρα, με την έννοια, ας πούμε, μια διαπαραταξιακή προσπάθεια. Mm-hmm. Υπήρχαν άνθρωποι μέσα, οι οποίοι εξελέγησαν κιόλας κάποιοι από αυτούς, αλλά και άνθρωποι που δεν εξελέγησαν, που ήταν από διάφορους πολιτικούς χώρους. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ενεργοποιηθεί και ως στελέχοι και του ενός κόμματος του μεγαλύτερου και μικροτέρων κομμάτων, αλλά και άνθρωποι που δεν είχαν ξανά ενεργοποιηθεί κομματικά ή μπορεί να πεις ότι δεν έχουν μια ξεκάθαρη κομματική ταυτότητα, είναι κάπως πιο ανένταχτη. Υπήρχε λοιπόν όλη η γκάμα. Θεωρείτε όμως... δηλαδή ότι μπορεί ένα κόμμα να φρενάρει κάποιον που λέει εγώ τον Μασοράκη τον γουστάρω σαν επόμενο δήμαρχο, αλλά επειδή στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορώ να ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία? Σε δύο επίπεδα είναι η αναποτελεσματικότητα. Το ένα είναι, μπορεί να είναι το εκλογικό επίπεδο. Διότι αν μετρήσεις εκλογικά, μπορεί να μην φτάνει το ποσοστό ενός συγκεκριμένου κόμματος, να μην φτάνει για να μπορέσεις να έχεις μια ευρεία πλειοψηφία. Αυτό είναι μια περίπτωση. Mm-hmm. Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι, όπως είπε και ο κύριος Δοξαστάκης, που είναι και πολύ πιο έμπειρος σε αυτά, εάν δώσεις ένα πολύ κομματικό πρόσημο και χαρακτήρα σε αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και θέλουν να δουν την αμεσότητα και την δυνατότητά σου να τα αντιμετωπίσεις, θα σου πούνε καλά, αυτό είναι το βασικό προσώπημα που μου προβάλλεις. Mm-hmm. Εδώ είναι ο Δήμος, έχουμε κοινά προβλήματα. Περπατάμε στους ίδιους δρόμους, πηγαίνουμε στα ίδια σχολεία, έχουμε το ίδιο. Δηλαδή, τι μου λες τώρα, ας πούμε. Παλαιότερα, ας πούμε, αυτοδιοικητική παλιάς εποχής ενδεχομένως να μπορεί να σας το επιβεβαιώσει αυτό και ο πατέρας σας, αλλά και πιο παλιά από τον πατέρα σας. Στις δημοτικές εκλογές χρησιμοποιούσαν ως επιχείρημα «Είμαι κυβερνητικός υποψήφιος, άρα αφού αυτό το κόμμα είναι τώρα στη κυβέρνηση, εγώ έχω και μεγαλύτερη προσβασιμότητα στα υπουργεία του από κάποιον που είναι δήμαρχος από κόμμα της αντιπολίτευσης». Αυτό υπονοείται. Αυτό ισχύει και υπονοείται σε πολλές περιπτώσεις. Ένας που έχει γνωριμίες καλύτερα σε έναν χώρο μπορεί να έχει και μεγαλύτερες προσβάσεις. Όμως δεν είναι το μοναδικό. Δεν είναι το μοναδικό. Και αν το προβάλλεις ως μοναδικό, χάνεις κάποια άλλα. Αυτό που βασικά χάνεις είναι η ευρύτερη κοινωνική συνοχή. Ξέρετε, η αυτοδιοίκηση, όπως όσο ασχολούμαι και εγώ, αυτό που έχω καταλάβει περισσότερο, είναι ότι αν δεν πετύχεις ευρείες συνενέσεις στην τοπική κοινωνία, εάν δεν έχεις αυτές τις προϋποθέσεις, δηλαδή αν η αφετηρία σου δεν έχει μια τέτοια ευρύτητα, όταν θα έρθει η ώρα να λάβεις μια απόφαση, ακόμα και αν ο νόμος σου επιτρέπει να τη λάβεις
έστω και με την πλειοψηφία που έχεις, όταν θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί στην τοπική κοινωνία, η ίδια η τοπική κοινωνία δεν θα την αποδεχτεί. Και δεν μπορείς να την εφαρμόσεις. Σημαίνει πολλές φορές και βλέπουμε δημάρχους και δημοτικές αρχές, έχει συμβεί και στη δική μας, στο δικό μας Δήμο, όπου ξεκινάνε με ευρείες πλειοψηφίες, με μεγάλες πλειοψηφίες, γίνονται δήμαρχοι, αλλά επειδή χάνεται αυτή η ευρύτητα και η κοινωνική συνοχή, αργότερα ακόμα και να παίρνουν αποφάσεις λογικές ή αποφάσεις, ας πούμε, αναμενόμενες, η τοπική κοινωνία αναπαίνεται κατευθείαν. Δηλαδή δεν έχει, χάλασε το κλίμα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η αποδοχή ευρύτερη. Γιατί πραγματικά όταν λέμε ότι δεν είναι το αντίπαλός μας ο άλλος άνθρωπος, αλλά είναι τα προβλήματα του τόπου, πρέπει να το εννοούμε. Και ξέρετε, και αν ο νομοθέτης ήθελε να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα, το λέω έτσι λίγο της ιδιότητάς μου ως νομικός, αλλά το θεωρώ ευρύτερα ότι είναι κατανοητό αυτό, ότι αν ήθελε να δώσει μεγαλύτερη, ως πρόθεση, μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το χρωματισμό, τον κομματικό, τον πολιτικό, δεν θα είχε τόσο πολυπληθή όργανα στην αυτοδιοίκηση. Δεν θα υπήρχε λόγος. Θα ήταν ένας και θα. Ξέρω, καταλαβαίνετε. Απλά δείτε τώρα ποια είναι η διαφορά σε αυτήν την αυτοδιοικητική πενταετία που ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εφόσον δεν υπάρξουν δυσάρεστες εξελίξεις για την τωρινή κυβέρνηση, αν ολοκληρώσει την τετραετία, τα 3 από τα 5 χρόνια της αυτοδιοίκησης θα διαχειρίζονται όσον αφορά το αθηνοκεντρικό κράτος από την γαλάζια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 5 χρόνια, εσείς μπαίνετε και στο μεταβατικό, θα βιώσετε και τη μεταβατική περίοδο, δηλαδή θα βιώσετε και την αλλαγή ενδεχομένως του πολιτικού σκηνικού μετά από 4 χρόνια, γιατί θα απομένουν άλλα 2 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, στη δική σας αυτοδιοικητική θητεία. Πώς οραματίζεστε αυτήν τη συνεργασία με τα κέντρα αποφάσεων της Αθήνας? Ο στόχος μας, η επιδίωξή μας είναι να έχουμε καλή συνεργασία ανεξάρτητα ποιος είναι στην κεντρική διοίκηση. Και με τα κέντρα αποφάσεων του Ηρακλείου, γιατί η έδρα της περιφέρειας είναι εδώ, από εδώ μοιράζονται και χρήματα. Βεβαίως. Ανεξάρτητα ποιοι είναι στις συγκεκριμένες θέσεις και σε κυβερνητικό επίπεδο και σε επίπεδο περιφέρειας, ευελπιστούμε στην μέγιστη δυνατή, στην καλύτερη δυνατή συνεργασία. Εμείς το εγγυόμαστε αυτό, τουλάχιστον ως αφετηρία το εγγυόμαστε, διότι πραγματικά κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια διαπαραταξιακού χαρακτήρα. Και έχουμε λοιπόν το πρόπλασμα αυτής της δυνατότητας. Δηλαδή, αν είναι, ας πούμε, η μία κυβέρνηση συγκεκριμένου κόμματος ή η άλλη, θα επιδιώξουμε τη μέγιστη συνεργασία. Και πιστεύω, να σας πω, πραγματικά έχω λίγο κουραστεί και προσωπικά να ακούω τη δικαιολογία. Όχι πως δεν είναι αλήθεια σε ένα βαθμό, αλλά να την ακούω ως βασικό επιχείρημα για την αδράνεια ορισμένων Δήμων. Δηλαδή να λένε το κράτος δεν μας βοηθάει, το κράτος δεν μας δίνει. Είναι η καραμέλα στελνέγη, που βολεύει. Ναι, δεν έχει, είναι υποστελεχωμένη η αυτοδιοίκηση, δεν έχει κονδύλια. Τα δέχομαι όλα αυτά. Πραγματικά θέλει να τα πω κι εγώ για να μην παρεξηγούμε. Χρειάζεται περισσότερους υπαλλήλους, χρειάζεται μεγαλύτερες δυνατότητες, περισσότερες χρηματοδοτήσεις, διευκολύνσεις, μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Όλα αυτά τα χρειάζεται. Όμως ταυτόχρονα, εάν το βασικό μας είναι να λέμε δικαιολογίες, για να μην κάνουμε, χάνουμε το αποτέλεσμα. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν Δήμοι στη χώρα μας, όχι σε άλλη χώρα, στη χώρα μας, που πάνε καλύτερα από άλλους Δήμους. Κάτι κάνουν αυτοί οι Δήμοι. Κάπως οργανώνουν τα πράγματα καλύτερα. Αξιοποιούν τους ανθρώπους τους καλύτερα. Ενώ το προσωπικό τους. Ναι, ναι. Βάζουν τους κατάλληλους ανθρώπους σε κατάλληλες θέσεις, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος τους ψήφισε ή είναι ο πολύ κολλητός τους, ας το πούμε έτσι. Αλλά αφού είναι ικανός άνθρωπος, τον βάζει. Και θα έλεγα ότι σημαίνει το ίδιο και με τον ορισμό αντιδημάρχων ή άλλων προσώπων. Πρέπει να είναι το κριτήριο η ικανότητα και η καταλληλότητα. Και όχι μόνο, ας πούμε, ενδεχομένως η εκλογική δύναμη εκάστοτε. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Κύριε Δοξαστάκη, η πενταετία η αυτοδιοικητική από την 1η Ιανουαρίου είναι και η πενταετία των μεγάλων έργων για την Κρήτη. Τουλάχιστον αυτό έχουμε ακούσει. Μία ανάσα από το Δήμο σας πραγματοποιείται, εξελίσσεται ένα από το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Είστε στην καρδιά του νομού Ηρακλείου. Είστε μία ανάσα από το εργοτάξιο που ελπίζουμε να φανεί όσον αφορά τον κριτικό αυτοκινητόδρομο. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του Δημάρχου της Χερσονήσου για ένα έργο όμως που είναι μία ανάσα από τη Χερσόνησο, αλλά δεν είναι στο Δήμο της Χερσονήσου? Ο Δήμος Χερσονήσου και ο κάθε Δήμος για έργα τέτοιας κλίμακας, οραματικά, εμβληματικά έργα,
όχι απλά πρέπει να παρακολουθεί, αλλά πρέπει να προτείνει και να διεκδικεί. Και πρέπει να προτείνει και να διεκδικεί, γιατί όταν ολοκληρωθεί. Και επίσης στον Όμορο Δήμο έχετε έναν επίσης έμπειρο πολιτικό αυτοδιοικητικό, και αναφέρομαι στον Βασίλη τον Γιγέρογλου, τον νέο Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδος. Θεωρώ ότι είναι ευτυχής αυτή η εξέλιξη, γιατί θα δοθεί δυνατότητα να συνεργαστούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Και βεβαίως η διαδημοτική συνεργασία θα είναι δεδομένη και με το Δήμο Αγίου Νικολάου και με όλους τους όμορους Δήμους, που ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων και θεσμικά προβλέπεται. Λέω λοιπόν ότι για αυτά τα έργα πρέπει να έχεις άποψη, πρέπει να έχεις πρόταση για να μπορείς να διεκδικήσεις. Θυμάμαι και αναλογίζομαι και διαχειρίστηκα μία περίοδο την εξέλιξη του πολύ μεγάλου έργου του φράγματος στο Αποσελέμη, και όταν τότε τονίζαμε κάποιες. Το οποίο πλέον μπορούμε να δούμε το σφεντήλι ξανά. Ακριβώς, και κάποιες ελλείψεις και κάποιες αστοχίες και κάποιες πλημελείς διαδικασίες στο σχεδιασμό, κάποιοι λιδωρούσαν και έλεγαν ότι θέλετε να σταματήσετε το έργο. Τώρα εκδηλώνονται αυτά τα προβλήματα. Σε αυτή τη φάση λοιπόν της κατασκευής αυτού του πολύ μεγάλου έργου και του αεροδρομίου και του ΒΟΑΚ, αλλά και της επένδυσης στην Αμερικανική βάση, ο Δήμος Χερσονήσου πρέπει να είναι μπροστά από τις εξελίξεις. Θα πρέπει να απαιτήσει, γιατί ο καταλύτης που είναι αυτά τα έργα θα πρέπει να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικές θετικές επιδράσεις στην οικονομία της περιοχής, στην κοινωνία, και όχι να είναι μία επένδυση η οποία θα περιορίζεται στην περίφραξη της εγκατάστασης. Το αεροδρόμιο το καινούριο, το νέο, έχει μία πολύ καλή πρόταση σχεδιασμού μέσα στην περίφραξη. Έξω από την περίφραξη υπήρχαν προβλήματα πλημμυρικά, υπήρξαν προβλήματα που είχαν να κάνουν με τη διαχείριση των λιμάτων, με τη σύνδεση, με το θόρυβο, με τη χωροταξία, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να το δούμε, και έτσι θα είχαμε δυσμενή αποτελέσματα. Δέστε το τούνελ που απαιτήθηκε στην περιοχή της Άγνου, που τελικά φαίνεται ότι το Υπουργείο οδηγείται στην απόφαση να γίνει το τούνελ και όχι αυτή η καταστροφή η οποία συντελούνται στο χώρο εκείνο. Μία μεγάλη πρόβλεψη, η οποία πρέπει να τη δούμε άμεσα, είναι πρώτο, η ανάπτυξη που θα φέρει το αεροδρόμιο για τα επόμενα 20-30 χρόνια, πέραν των αφίξεων, θα δημιουργήσει ένα πληθυσμό στην ευρύτερη περιοχή του Καστελίου πάνω των 70-60.000 κατοίκων. Όλοι αυτοί χρειάζονται στέγη, χρειάζονται κατοικίες, χρειάζονται κάποιες επιπρόσθετες υπηρεσίες. Άρα εκεί θα παίξει ένα κομβικό ρόλο. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να γίνει η χρήση της γης, να πολεοδομηθεί η γη, να δοθεί δυνατότητα, και μάλιστα με σύμπραξη ξενοδόχων, επιχειρηματιών και Δήμου μπορεί να γίνει ένα οικιστικό πρόγραμμα, το οποίο με συγχρηματοδότηση μπορεί να παραχθεί. Σας τρομάζει το γεγονός, κύριε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, το γεγονός ότι ο Δήμος Χερσονήσου τουριστικά είναι κορεσμένος. Κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Υπάρχει ένας κορεσμός, τουλάχιστον στα σημεία που έχουν τη δική τους ιστορία. Δηλαδή, ο Λιμένας της Χερσονήσου με τις μεγάλες μονάδες, υπάρχουν ο Ανισαράς με τις μεγάλες μονάδες, η Ανάλυση. Έχει άλλες περιοχές. Σας τρομάζει το γεγονός ότι το αεροδρόμιο μπορεί να δημιουργήσει και μία ανεξέλεγκτη οικοδομική δραστηριότητα? Όχι, στο Δήμο σας. Όχι, γιατί όταν υπάρξει ο σωστός, ο έγκαιρος χωροταξικός σχεδιασμός και οι φέρουσα ικανότητες κάθε περιοχής είναι συγκεκριμένοι, μπορούν να αποτραπούν. Αυτά δεν γίνανε, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, και πολύ σωστά εντοπίσατε την απόκληση μεταξύ ιδιωτικών επενδύσεων και κρατικών παρεμβάσεων. Το κράτος πάντα ακολουθούσε. Δεν έβγαινε μπροστά να δημιουργήσει, να προδιαγράψει και να ακολουθήσει η ανάπτυξη. Θέτω όμως το εξής πρόβλημα. Φανταστείτε ένα βόρειο δικό άξονα Ηράκλειο Χερσόνησο με τον έκτο κινητόδρομο Χερσόνησο αεροδρόμιο, τετράϊχνο, ο οποίος δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς και έχει ανάγκη να μεταφέρει καθημερινά το απαραίτητο καύσιμο λόγω ανυπαρξίας εγκαταστάσεων μέσα στο αεροδρόμιο από τα λινοπεράματα στο αεροδρόμιο, τι φόρτιση θα δεχτεί και τον κίνδυνο να καταστεί αστικός δρόμος και να υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα κυκλοφοριακό. Άρα, τώρα, χθες, αύριο, θα πρέπει η κυβέρνηση να ξεκινήσει την κατασκευή της εναλλακτικής σύνδεσης από τα πεζά και μιας δεύτερης σύνδεσης από Καρτερό, Γάλλη, Πεγαλίπα, Σμάρι, Καστέλη. Αυτά είναι απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνουν. Επίσης, πρέπει να ληφθούν άλλες μέρημνες οι οποίες εκμεταλλευόμενες την ανάπτυξη ή την παρέμβαση αυτών των πολύ μεγάλων έργων να δημιουργήσουν κάποιες άλλες θετικές προϋποθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τα πολύ μεγάλα έργα να αξιολογούνται και σε σχέση με τη βιωσιμότητά τους και από συστημική άποψη και κυρίως το ποια είναι η επίδραση στο περιβάλλον. Και θεωρώ ότι σε συνεργασία της αυτοδιοίκησης και της τοπικής διοίκησης και όταν τα Υπουργεία ακούν την τοπική κοινωνία,
μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε κάποια πράγματα. Εγώ εξάλλου αυτό θα κάνω. Θα απαιτήσω από την πρώτη μέρα από την κυβέρνηση με τεκμηριωμένες προτάσεις αυτά τα οποία δικαιούται η περιοχή και αυτά τα οποία ως τουριστική περιοχή που συμβάλλει με το 20% στο ΑΕΠ και με την τεράστια συμβολή στην απασχόληση να πάρει η περιοχή μας. Για όλα τα μέρη του Δήμου. Επειδή μένουν 5 λεπτά και πρέπει να κλείσω την εκπομπή, κύριε Μενεγάκη, κύριε νέα Δήμαρχε του Αγίου Νικολάου, ποια είναι η πρώτη παρέμβαση που θα κάνετε από την 1η Ιανουαρίου και με ποια κριτήρια θα επιλέξετε τους ανθρώπους που θα αποτελέσουν την ηγετική ομάδα στο Δήμο Αγίου Νικολάου και βεβαίως αν έχετε ξεκινήσει ήδη επαφές, να περιμένουν δηλαδή τηλέφωνα έτσι για τον πρώτο ανασχηματισμό οι συνεργάτες σας τις επόμενες ημέρες. Τα πρώτα έργα άμεσης παρέμβασης αφορούν την καθημερινότητα. Εμείς στον Άγιο Νικόλαο αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα κυκλοφοριακό. Η πόλη, κυρίως πόλη του Αγίου Νικολάου, αλλά και άλλες περιοχές του Δήμου, αλλά και κυρίως η πόλη, είχε κατασκευαστεί στο παρελθόν όχι λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη μεγάλη αύξηση των αυτοκινήτων. Γενικώς είχε κάποιους στενούς δρόμους στο κέντρο. Χρειάζεται λοιπόν ευρύτερες παρεμβάσεις. Έγινε επίλυση του προβλήματος με τα τουριστικά πούλμαν σε ένα εξαιρετικό χώρο. Και αυτό το γνωρίζω γιατί πάρα πολλές φορές εδώ κάνουμε δημοσιογραφικές έρευνες με τη βοήθεια των ξεναγών. Και είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από τους ξεναγούς και τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων στο Δήμο του Αγίου Νικολάου και στο Δήμο του Ρεθύμνου. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο οφείλουμε να το πούμε και ότι αυτό είναι μια κατάκτηση της Δημοτικής Αρχής. Βεβαίως, στα υπάρχοντα δεδομένα ναι. Όμως εμείς έχουμε ένα όραμα μιας ευρύτερης παρέμβασης στο Δήμο και με πεζοδρομήσεις και με άλλες διευθετήσεις, αφού γίνει όμως βέβαια μια σωστή κυκλοφοριακή μελέτη. Και εκεί στην Κεντροπλατεία. Σε όλη αυτή την περιοχή και ενδεχομένως θα γίνει και μια διαφορετική διευθέτηση των λεωφορείων σε άλλα μέρη, με σημεία συνάντησης. Υπάρχουν διάφορες ιδέες. Τα άμεσα όμως που θα γίνουν είναι βελτιώσεις στη βατότητα σε πολλά σημεία της πόλης, κάποιες κυκλοφοριακές αλλαγές και αύξηση των δρομολογίων της αστικής κοινωνίας, η οποία εφαρμόστηκε πρόσφατα, είχε αργήσει να εφαρμοστεί, συζητούσαν πολλά χρόνια, εν πάση περιπτώσει εφαρμόστηκε, την αποδέχτηκε ο κόσμος, την υποδέχτηκε καλά και θέλουμε να τη διευρύνουμε γιατί θα διευκολύνει. Και να θέσουμε τις βάσεις για ένα ευρύτερο σχεδιασμό της κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης και να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερες παρεμβάσεις με στόχο τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα, βιωσιμότητα και βατότητα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των. Θα ήθελα μόνο να με συγχωρέσετε να πω και εγώ για το θέμα των πολύ μεγάλων έργων. Είναι και αυτό μια προτεραιότητα για το Δήμο μας και εμείς θα έχουμε με το νέο ΒΟΑΚ μια πολύ πιο σύντομη διαδρομή. Όμως δεν πρέπει να χάσουμε και εμείς την ευκαιρία της ανάπτυξης της περιοχής μας. Διότι μια απλή συντόμευση της οδού, χωρίς να έχουμε εμείς την αντίστοιχη ανάπτυξη, απλά μας κάνει να φεύγουμε να πηγαίνουμε προς το Ηράκλειο. Τίποτα παραπάνω. Εμείς θέλουμε αυτό το πράγμα να γίνει, να μας δώσει μια προστιθέμενη αξία, να γίνει πολλαπλασιαστή ισχύω. Και πράγματι ασπάζομαι αυτό που λέει ο κύριος Δοξαστάκης, ο αγαπητός, διότι η Δήμη χρειάζεται στα μεγάλα έργα που μπορεί να μείνει της αρμοδιότητάς τους να διεκδικούν και να υποδεικνύουν θέματα που η κεντρική διοίκηση μπορεί να μην τα βλέπει κιόλας. Εμείς, ας πούμε, στο Δήμος, για παράδειγμα, στη Νεάπολη, εκεί που τοποθετείται ο κόμβος, ας πούμε, της σύνδεσης, υπάρχει ένα θέμα και θεωρούμε ότι πρέπει να είτε να μετατοπιστεί, εν πάση περιπτώσει, σας λέω τώρα αγκαλισμένα τέτοια θέματα, ή να φτιαχτεί τέλος πάντων κάτι εναλλακτικό. Το λέω έτσι σχηματικά να πω ότι έχουμε λόγο στα μεγάλα έργα και πρέπει να έχουμε λόγο. Εμάς θα επηρεάσουν πρώτους από όλους. Έτσι, δεν είναι. Και φανταστείτε μετά τι έξοδα και τι δυσκολία θα έχει να διορθώσει ένα τέτοιο έργο, αν κατασκευαστεί. Έτσι δεν είναι. Πάμε τώρα στην δεύτερη. Λοιπόν, βεβαίως οι άνθρωποι που αναδεικνύονται από τους πολίτες για να αναδειχθούν έχουν μία αποδοχή κοινωνική και ταυτόχρονα έπεισαν και αυτοί πέραν του ιδίου του συνδυασμού του εκλογικού, έπεισαν και αυτοί τον κόσμο ότι μπορεί να τους εμπιστευτεί. Θα σας το πω πολύ απλά. Αν η ομάδα δεν είναι καλή, όσο ικανός κι αν είναι ο επικεφαλής, η ιστορία τουλάχιστον από τη δημοσιογραφική μου εμπειρία λέει ότι χάνει. Το πιστεύω αυτό που λέτε, ισχύει σε όλες τις ομάδες. Το κριτήριο όμως το δικό μου είναι το θέμα της καταλληλότητας και της ικανότητας. Πιστεύω όμως ότι με μια καλή συζήτηση με όλους τους εμπλεκομένους, τους εκλεγωμένους του συνδυασμού μας και τους μη εκλεγωμένους όμως, διότι όλοι βοηθούν, όπως ξέρετε, οι Δήμοι έχουν πολλές δραστηριότητες και στελεχώνονται οι δραστηριότητες αυτές και από μη εκλεγμένα μέλη. Δεν είναι μόνο οι εκλεγμένοι. Αλλά ειδικά για τους εκλεγμένους που έχουν θεσμοθετημένα
ξέρετε, αιρετές θέσεις, αυτό που λέμε, ας πούμε, ως αντιδήμαρχοι, πρόεδροι κάποιων νομικών προσώπων και όλα αυτά. Μια συζήτηση, το τι καλύτερο μπορεί να βγάλει ο καθένας και σε ποιο αντικείμενο μπορεί να αποδώσει και με ένα κριτήριο καταλληλότητας και ικανότητας θα γίνει η καλύτερη επιλογή. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κανένας έχει εξασφαλισμένο αυτό που θέλει χωρίς να πληρούνται όλα αυτά τα κριτήρια. Χρειάζεται λοιπόν μια συζήτηση. Αυτή η συζήτηση βεβαίως θα γίνει. Έχουμε ούτως ή άλλως ένα πολύ ομαδικό πνεύμα και πολύ ανοιχτό και θα προχωρήσει μέχρι και τη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας, θα είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Σε εσάς, κύριε Δοξασάκη, θα την κάνω ακόμα πιο σκληρή την ομάδα. Θα επιλέξετε την ηγετική ομάδα ή θα σας επιλέξει? Κοιτάξτε. Οι αντιδήμαρχοι τι είναι? Είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται τις αρμοδιότητες που από τον κώδικα ο Δήμαρχος έχει να επιτελέσει να τις υλοποιήσουν. Γιατί από μόνος του δεν μπορεί να ασκήσει όλο αυτό το εύρος των αρμοδιοτήτων. Εγώ θεωρώ ότι είναι άλλο το κριτήριο, τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες για αυτό που θα αναλάβει την κοινωνική πολιτική, την πρόνοια, τον πολιτισμό, την παιδεία και άλλα τα κριτήρια για αυτό που θα αναλάβει τις τεχνικές υπηρεσίες, τα έργα κλπ. Χρειάζεται μια πολυκριτηριακή διαδικασία επιλογής. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση, διάλογος, αλλά πρέπει να μπουν και κάποια πράγματα. Αυτές οι θέσεις είναι full time. Αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν αυτές τις θέσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πλήρους απασχόλησης. Γι' αυτό εξάλλου και ο νόμος τους απαλλάσσει από τυχόν καθήκοντα αν είναι υπάλληλοι. Βεβαίως έχουν αυτή την αμοιβή, τα έξοδα, την αποζημίωση που ορίζεται. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μόνο οι αντιδήμαρχοι. Είναι και οι υπηρεσίες, είναι ο τρόπος λειτουργίας του όλου συστήματος. Γιατί θέλω να σας πω το εξής. Οι ειδικοί γραμματείς που αναλαμβάνουν σήμερα στην κυβέρνηση υπογράφουν συμφωνία κάλυψης, πλήρωσης κάποιων δειχτών αποδοτικότητας. Που αν δεν τους πραγματοποιήσουν, τους αφαιρείται ποσό από αυτό το οποίο έχουν υπογράψει. Άρα όλοι μας θα πρέπει να λειτουργήσουμε σε ένα περιβάλλον που πλέον ο πολίτης απαιτεί. Δεν το ήξερα αυτό. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Απαιτεί απόδοση, αποτελεσματικότητα. Και τώρα υπάρχει, πρέπει να ξέρετε, το δημόσιο management έχει μπει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μακάρι να τηρηθεί όμως αυτό. Μα τηρείται, είναι υποχρεωτικό. Γιατί αν έπρεπε να τηρηθεί σε κάποιους Δήμους της Κρήτης, θα έπρεπε να είχε αλωθεί ο Δήμος. Ο κόσμος τη θέλει την αξιολόγηση. Έτσι, ναι. Τη θέλει την αξιολόγηση. Υπάρχουν θέματα διοίκησης ολιτισμένης, αλλά δεν πάβει να είναι και πολιτική η αντιδήμαρχη και ο δήμαρχος. Μάλιστα. Και βεβαίως με το ίδιο σκεπτικό θα έπρεπε να βάλουμε όρια το πώς ψηφίζει ο καθένας. Άρα λοιπόν στην πολιτική δεν χρειάζεται να είσαι μόνο πτυχία πανεπιστημίου, να μπορείς να επικοινωνείς με τον κόσμο, να είσαι αποτελεσματικός, να είσαι πρόθυμος και να μπορείς να λύνεις προβλήματα. Όλα αυτά συνεκτιμώνται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν γνωριζόσασταν πριν με τον κύριο Μενεγάκη. Με τον πατέρα του πολύ καλή φίλη. Με τον πατέρα του πολύ και χαίρομαι, με τον χαίρομαι λοιπόν που, χαίρομαι λοιπόν που η ώρα αιχμής έγινε η αιτία να γνωριστείτε. Βεβαίως. Και από κοντά. Και θεωρώ σαν όμοροι που θα είμαστε θα έχουν πολύ στιγμή. Είστε γείτονες. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Βεβαίως. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ εύχομαι και στους δύο να έχετε μία αποδοτική θητεία, να κάνετε τις πιο σοφές επιλογές και μετά από 5 χρόνια να έχουμε όλη η υγεία και να κάνουμε τον απολογισμό και να είναι θετικός. Γιατί αυτό θέλουν και αυτό οι πολίτες. Αυτό μετράει και αυτό επιδιώκουμε όλοι. Ακόμα και αυτοί που δεν σας στήριξαν, δεν το στήσιμά μας είναι αυτό. Την αποτυχία σας. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τον Δήμαρχο της Ιεράπετρας, τον κύριο Μανώλη Φραγκούλη, που είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Να το ευχηθούμε και σε αυτόν καλή επιτυχία και στη δική του ομάδα. Και βεβαίως τον κύριο Τζαγκαράκη που μας βοήθησε με την πολιτική του ανάλυση από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλό σας βράδυ. Τώρα νομίζω ότι δικαιωματικά θα πάρετε λίγες ημέρες ξεκούρασης. Να ξεκουραστείτε. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Να είστε καλό καλά. Βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εμείς την ερχόμενη Δευτέρα ανοίγουμε και επιστρέφουμε στη γνώριμη εικόνα της εκπομπής, αυτές τις δημοσιογραφικές έρευνες που αφορούν την καθημερινότητα. Θα ξεκινήσουμε με το Ηράκλειο, με τη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, με ένα θέμα νομίζω που θα συζητηθεί. Καλό σας ξημέρωμα.